Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Να καλωσορίσω την κυρία Βούλτεψη, την κυρία Νοτοπούλου και τον συνάδελφο τον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Πριν απ' όλα όμως, θα πάμε σε κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αφορά τη χώρα μας. Θα δούμε το συγκεκριμένο βίντεο και θα γυρίσουμε να το σχολιάσουμε. The irregular migration, the refugee crisis, botlarını batırıp is onları ölüme terk etmekle sınırlara duvarlar örmekle insanları toplama kamplarına doldurmakla çözülemez. Bu krizin çözümü insanı as Turkey we don't want to see the bodies of babies such as Aylan to be washed ashore. But at the same time, Greece is unfortunately pushing back these refugees in an illegal fashion, in a very tyrant fashion, turning the Aegean into a graveyard for refugees. Last week, a nine-month-old, a baby called Asım, and a four-year-old, Abdülvahap, sahil güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve Birleşmiş Milletler kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık bir dur demesinin vakti çoktan gelmiş. Say stop enough to such crimes which are crimes against humanity. Ο άνθρωπος δηλαδή που εργαλειοποίησε το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, τους έχει σωριδών και τους έχει μαζέψει, όχι σε στρατόπεδα συγκεντρώσεις, χειρότερα από τον Ταχάρο στην Τουρκία, ήρθε σήμερα να κατηγορήσει ευθέως την Ελλάδα ότι εδώ τους φέρνουμε, τους βάζουμε σε στρατόπεδα, κάνουμε, ράνουμε. Δεν λέω ότι κάνουμε τα καλύτερα, δεν κάνουμε όμως αυτά για τα οποία μας κατηγορεί ο κύριος Ερντογάν. Και είναι ευκαιρία σήμερα που έχουμε εσάς, κυρία Βούλτεψη, και στη συνέχεια εσείς, κυρία Νοτοπούλου, να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό το θέμα. Απάντησε ο κύριος Δένιας Νίκο. Ναι, ακριβώς. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών απάντησε, πληρωμένη απάντηση στον Ερντογάν, υπό την έννοια ότι του είπε ότι εσύ που εργαλειοποιείς το μεταναστευτικό, δεν έχεις την καλή πρόθεση να συζητάς τέτοια πράγματα. Επίσης, του θύμισε ότι απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα. Ο Ερντογάν μίλησε και για την μουσουλμανική μειονότητα, την αποκάλυψε τουρκική για τα δικαιώματά της. Ναι, ναι. Και βέβαια, σαφώς ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών του είπε ότι εσύ έχεις εργαλειοποιήσει το θέμα του μεταναστευτικού και στο Αιγαίο και στον Εύρο. Για το θέμα της μουσουλμανικής μειονότητας δεν μπορείς να μιλάς εσύ, όπου έχεις καταπατήσει τα δικαιώματα των Ελλήνων στην Κροατία. Και βέβαια σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, ακριβώς. Και όταν απειλείς με πόλεμο μια χώρα που είναι σε συμμαχία, δεν μπορείς να λες ότι εσύ είσαι η ομαλότητα στην περιοχή και ότι η Ελλάδα είναι αυτή που προκαλεί τις εντάσεις. Όταν ο Ερντογάν μιλάει για τη Σμύρνη και λέει, είδατε τι πάθατε, σας πετάξαμε στη θάλασσα σήμερα, να έρχεται να λέει αυτά, εντάξει, είναι... Και τον κατηγόρησε βέβαια και για fake news, ναι. Έτσι, για όλο αυτό. Βέβαια, εγώ να επισημάνω κάτι, το ότι ο Ερντογάν πάει στο Βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και λέει αυτά, παίζει στο γήπεδό μας. Γιατί είναι χαμένος από χέρι. Ναι. Και θα το απαντήσει και ο Πρωθυπουργός. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή από το, από το Βήμα της, του ΟΗΕ. Εντάξει, κοιτάξτε, τώρα ο Ερντογάν κάνει αυτό που ξέρει να κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Την εργαλειοποίηση και την εκμετάλλευση αθώων ανθρώπων. Γιατί ένα πράγμα είναι οι πρόσφυγες με τους οποίους, θέλουμε να συμπαραστεκόμαστε, γιατί δεν φταίνε. Ό,τι και αν λένε μπαίνοντας μέσα, το λένε γιατί κάποιοι τους έχουν δασκαλέψει ότι αν πούν ότι έχουν ένα παιδί μαζί τους ή ότι έχασαν ένα παιδί, θα αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Ο Ερντογάν όμως έχει τεράστιο πρόβλημα στο εσωτερικό της χώρας του. Γιατί έχει 3,6 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες εκεί, τους οποίους ο ίδιος έχει προκαλέσει, διότι επιχειρεί στη Ρωσία, έχει στρατεύματα, στη, έχει Σύρια. Στη Συρία, έχει καταλάβει το βόρειο τμήμα της Συρίας. Στο μεταξύ όμως με την οικονομική κρίση και με τις εθνικιστικές κορώνες στις οποίες έχει πλέον εθίσει το λαό, ναι, εναντίον της Ελλάδας, έχει δημιουργηθεί ένα αντιπροσφυγικό και αντιμεταναστευτικό μήπως ρεύμα. Μήπως και εμείς όμως έχουμε δώσει κάποια δικαιώματα. Εδώ θα σας κάνω το εξής ερώτημα. Το ερώτημα μου είναι αν εμείς κάνουμε pushback, δηλαδή αν τους γυρίζουμε πίσω και αν το κάνουμε, με ποιο τρόπο το κάνουμε και αν έχετε τέτοια περιστατικά υπόψη σας,
γιατί έχουν κυκλοφορήσει και πάρα πολλά βίντεο, όπως ξέρετε, γύρω από την ιστορία. Τα βίντεο, θα σας πω κάτι. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι μοντάζ, αλλά... Θα σας πω κάτι. Και δεν το πιστεύω. Η στρατηγική που ακολουθεί η Ελλάδα έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι προστασία συνόρων. Δεν υπάρχει σοβαρή χώρα που δεν προστατεύει τα σύνορά της. Εξηγήστε το αυτό όμως. Προστασία συνόρων σημαίνει αποτροπή. Δεν σημαίνει ούτε pushbacks ούτε τίποτε. Είναι το λιμενικό ή είναι η αστυνομία στον Εύρο και λέει δεν μπορείτε να περάσετε από αυτή τη γραμμή ή από αυτό το σημείο. Mm. Τώρα, αυτός τι θέλει να κάνει, κατά τη γνώμη μου τι κάνει. Και από τις μαρτυρίες των 38 που ήρθαν τελικά στην Ελλάδα. Κάνει το εξής, επειδή οι Τούρκοι τους έχει βάλει να πιστέψουν και η αντιπολίτευση και η Γκριζιλίκη ότι οι πρόσφυγες τους παίρνουν τις δουλειές, πληρώνονται με φτηνά μεροκάματα, δουλεύουν ανασφάλιστοι γιατί έχουν το καθεστώς του πρόσφυγα και έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ότι έχει γεμίσει η Κωνσταντινούπολη με επιγραφές Συριακές, ότι τους έχουν καταλάβει τη χώρα. Τους υποσχέθηκε ότι θα διώξει 1 εκατομμύριο Σύρους. Αυτό το έκανε και ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Ναι, γιατί δεν τον καταγγέλνουμε εμείς, κυρία Βούλτεψη, όμως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φαινόμαστε εμείς. Εμείς θα συμφωνήσουμε ότι ο Ερντογάν κάνει μια ιδέα επίθεση στην Ελλάδα. Εκεί όμως, στον ΟΗΕ, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ενδιαφέρει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν. Δηλαδή, είναι όλες οι χώρες. Εμείς κάνουμε το αντίστοιχο που κάνει ο Ερντογάν δημόσια. Τον καταγγέλουμε συνεχώς. Και λέμε ότι αυτές τώρα οι φωτογραφίες που έδειξε αστεία πράγματα, προφανώς πρόκειται για εκείνο το ναυάγιο που ήταν στις δικές του ακτές. Εγώ μιλάω, σας ρώτησα συγκεκριμένα. Αλλά όταν μου λέτε. Εμείς δεν κάνουμε pushbacks. Εμείς. Μα αυτό το αποτροπή τι είναι που λέτε. Ότι δεν μπορείτε να περάσετε με αυτή τη γραμμή. Ναι. Πώς θα φυλάξετε σύνορα. Και αν θέλουν να περάσουν αυτοί. Και αν περάσουν. Τι αν περάσουν και τα καταφέρουν να περάσουν, κάνουμε διαέρευνα και διάσωση. Μα κάθε μέρα έρχονται. Πιστεύετε ότι δεν έρχονται. Ντοκουμέντα έχουμε εμείς γι' αυτά. Φτάνουν. Καταρχήν, τα βίντεο στα οποία αναφερθεί. Βεβαίως, εμείς έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές το λιμενικό μας. Όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια. Όχι, πέστε μου γι' αυτό που ρωτάω. Αυτό που λέτε λοιπόν, τα βίντεο που λέτε, δεν δείχνουν τίποτα. Δείχνουν κάπου. Κάτι. Σε τι ύδατα είναι, αν είναι σε δικά τους ύδατα. Και να ολοκληρώσω με το εξής. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στην Ισίδα, την περίφημη, δεν ήταν από κάμπ, ήταν απόλυτα ενταγμένοι, τους άρπαξαν μέσα από τα σπίτια τους. Στην Τουρκία εννοείται. Στην Τουρκία, ναι. Δεν ήταν δηλαδή, ήταν ενταγμένοι, μιλούσαν τη γλώσσα, εργάζονταν, τους άρπαξαν μέσα από τα σπίτια τους γιατί θέλει να κάνει από τη μια πλευρά επικισμό στη Βόρεια Συρία. Και από την άλλη, τι κάνει, τους μεταφέρει στη φυλακή στις φυλακές της Ανδριανούπολης, έχει φτιάξει εκεί μια αποθήκη ανθρώπων που τους έχουν πάρει από τα σπίτια τους. Όπως γινόταν με τους Αρμένιους, με τους Πόντιους, με τους Μικρασιάτιους, άρπαζαν μέσα από τα σπίτια τους. Τους πάει εκεί γιατί και δεν κάνουμε εμείς μια καμπάνια απέναντι για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών. Εντάξει. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Ερντογάν να πηγαίνει στο Συμβούλιο, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να μας κατηγορεί. Εμείς όλα τα διεθνή φόρα, όπου βρεθούμε, είτε εγώ, είτε ο Υπουργός, όπου και αν βρεθούμε, και στην Ευρώπη, και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, και τώρα έρχομαι από Σύνοδο, το καταγγέλλω. Το καταγγέλλω συστηματικά. Δεν είναι ότι το καταγγέλλω. Απλώς εντάξει, είναι ο Ερντογάν και ο Μητσοτάκης το καταγγέλλει. Ένα λεπτό. Εγώ δεν είμαι υπέρ το. Γενικά η καταγγελία, okay, το καταλαβαίνω και πρέπει να το κάνουμε όπως λέτε σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι η πολιτική που ασκεί μια χώρα όμως αυτή που κυριαρχεί ουσιαστικά στο κλίμα που διαμορφώνεται. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν τον πιστεύουν, γιατί ξέρετε ότι όχι, με τα γεγονότα στον Εύρο. Για σας. Όχι. Εσείς δεν ασκείτε μια πολιτική. Βεβαίως. Μα με τα γεγονότα στον Εύρο ήρθαν και είδαν με τα ίδια τους τα μάτια οι Ευρωπαίοι τι συνέβη. Ότι ήταν καθαρά εργαλειοποίηση των ανθρώπων. Τους έσπρωχναν προς τα εκεί. Για να ακούσω όμως το σχόλιο της κυρίας μου το πού. Να ξεκινήσουμε καταρχάς από την απερίφραση την καταδίκη όσων ακούσαμε τρομακτικών από το στόμα του Τούρκου Προέδρου. Η Τουρκία είναι μια χώρα που παραβιάζει κατάφορα και το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Έχουμε διάφορα. Επομένως, προφανώς δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο στην Ελλάδα, όταν είναι κατεξοχήν η χώρα που εργαλειοποιεί, όπως υπόθηκε και νωρίτερα, τους πρόσφυγες, τον ανθρώπινο πόνο, την αγωνία των ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή. Επομένως, νομίζω ότι όλες τις πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να μας βρει συντεταγμένα και ενωμένα απέναντί της. Όταν πρόκειται για απειλή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της εθνικής μας κυριαρχίας. Από την άλλη μεριά, όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ξέρετε ότι είχε ασκήσει μια συγκεκριμένη κριτική τα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ως προς την μεταναστευτική και την εξωτερική πολιτική της χώρας. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλά
ζητήματα. Από τις επαναπροωθήσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως, από τις καταγγελίες, από τις καταδίκες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέχρι και το τελευταίο τραγικό περιστατικό του καλοκαιριού, όπου υπήρχαν πρόσφυγες που είχαν στείλει σήμα, περίμεναν τη διάσωσή τους, υπήρχαν ασφαλιστικά μέτρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από τις 20 Ιουλίου. Άρα δικαιολογείται αυτά που λέει ο Ερντογάν. Γιατί αυτά που είπε ο Ερντογάν τώρα. Έχω ακούσει πολλά. Νομίζω ότι έκανα μόλις τα καταδίκασα. Τα καταδικάσατε, αλλά μετά βάλετε ένα αστερίσκο. Και μετά λέτε ένα αστερίσκο. Επειδή είναι σοβαρά και εθνικά ζητήματα, να μην υπάρχει καμία διαστρέβλωση όσων λέω. Είπαμε ξεκάθαρα ότι καταδικάζουμε απόλυτα και ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις υπερασπιζόμαστε την εθνική μας κυριαρχία. Όμως τελέχη σας και για το θέμα του Εύρου. Στα όσα τραγικά. Που είπατε ακριβώς τα ίδια με τον κύριο Ερντογάν. Στα όσα τραγικά και αδιανόητα είπε ο κύριος Ερντογάν. Από την άλλη μεριά υπάρχουν κατά το παρελθόν πράγματι πολύ προβληματικές πολιτικές από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης και το βασικότερο είναι ότι δεν έχει αναλάβει επαρκείς πρωτοβουλίες στα διεθνή φόρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς για να αναδείξει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Διότι εδώ υπάρχει ζήτημα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μετατρέπεται σε ένα φυλάκιο σε φυλακές ψυχών και δεν μπορεί η απάντηση της κυβέρνησης να είναι το ότι έχω στον Εύρο. Έτσι. Δεν είναι εικόνες που τιμούν τη χώρα μας. Δεν μπορεί το καλοκαίρι να υπάρχει αυτό το σοβαρό ζήτημα με την απώλεια ενός παιδιού. Εργαλειοποίηση του Ερντογάν στον Εύρο. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση να μην. Μα τώρα το ξαναλέτε για την απώλεια. Να ολοκληρώσω, κύριε Μπέλκο. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα. Αυτό ακριβώς είναι ότι έχετε δώσει πάρα πολλές λαβές ως κυβέρνηση και μειώνεται, υπονομεύεται τη διεθνή εικόνα της χώρας μας. Όπως με τις υποκλοπές, όπως ακριβώς με την ελευθερία του τύπου που η χώρα μας κατατάσσεται στην 108η θέση. Μην πάμε σε αυτό, θα το συζητήσουμε στην συνέχεια. Θα μείνω στο προσφυγικό. Ας ιδρυθεί λοιπόν, να σας πω μια άλλη πρόταση. Για ποιο πράγμα. Να σας πω μια άλλη πρόταση, κύριε Βούλτεψ, γιατί δεν συστήνουμε ένα ανεξάρτητο παρατηρητήριο, όχι από την εποπτεία της κυβέρνησης, ένα ανεξάρτητο παρατηρητήριο για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διάσωσης των προσφύγων. Νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να αναλάβετε πολύ περισσότερες πρωτοβουλίες, ειδικά αυτήν την περίοδο. Ναι, μπράβο, ωραία, καταλαβαίνω. Θέλω να πω όμως το εξής. Άμα καταλαβαίνετε, κάντε το, διότι είστε αρμόδια. Ακούστε, θέλω να πω το εξής. Πρώτον. Τα σύνορα θα φυλάσσονται όπως από κάθε σοβαρή χώρα, διότι το μεταναστευτικό. Δεν κερδεύουν τα σύνορα από ανθρώπους που βάζουν τα παιδιά τους στη θάλασσα. Άμα έρθει όμως ένα εκατομμύριο και μπει, θα κινδυνεύουν. Γιατί φεύγουν από πόλεμο και από πόλεμο. Άρα τι εννοείται, ότι να έρθουν ένα εκατομμύριο πάλι. Νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα της κυβέρνησης. Ότι έπεσε θύμα της μικροπολιτικής στρατηγικής που είχε την περίοδο που ήταν αντιπολίτευση. Δηλαδή, τι λέγατε, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να φέρει τους πρόσφυγες και όμως είδατε ότι είναι ένα διεθνές πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Τα καταφέρατε πολύ χειρότερα και αυτή τη στιγμή και καταγράφουμε πολύ κακές επιδόσεις στη χώρα και παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και δίνεται λαβές στην Τουρκία να κακοποιεί την εικόνα της χώρας. Λοιπόν, ακούστε, κυρία Νοτοπούλου, το εργαλείο στον Ερντογάν το έδωσε ο κύριος Τσίπρας προσωπικός. Το 15, προσωπικός. Καταλαβαίνετε τη βαρύτητα αυτού που λέτε. Δεν είναι βαρύτητα μεγάλη έχει. Φυσικά ό,τι λέω έχει βαρύτητα. Μήπως έτσι ο κύριος Ερντογάν να κάνετε ένα λεπτό. Να γίνουν και υποκλοπές. Το 2015 ο κύριος Τσίπρας πήγε στην Τουρκία το φθινόπωρο. Και είπε το 2015 ο κύριος Τσίπρας πήγε στην Τουρκία το φθινόπωρο του 2015 και συμφώνησε με τον Νταβούτογλου που τότε ήταν ακόμη ο ομολογός του, μετά έφυγε από τον Ερντογάν, ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι θύματα του πολέμου στη Συρία. Όχι. Η Ελλάδα είναι θύμα του πολέμου στη Συρία. Η Τουρκία δεν είναι θύμα. Είναι θήτης, διότι, επιχειρεί. Προχωρώ. Μια προσπάθεια, μια διμερού συμφωνίας για τη διαχείριση του προσφυγικού. Λοιπόν, τώρα προχωρώ και λέω το εξής. Και αυτό ήρθε λήψη πλαισίου προχωρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από την άλλη μεριά, πείτε μας τι κάνετε τόσα χρόνια. Θέλω να με ακούσετε. Προσοχή, αλλά δεν λέτε τι κάνετε. Κυρίως λέτε τι δεν κάνετε. Καταρχήν πρέπει να μου πείτε τι κάνατε εσείς επί 4,5 χρόνια. Το μόνο που κάνατε ήταν να σας ενδιαφέρει μόνο η είσοδος. Πώς ζουν οι άνθρωποι εδώ πέρα δεν σας ενδιαφέρει ποτέ. Εσείς δημιουργήσατε το έσχος της ειδωμένης. Κύριε Βούλτεψη, πάει πάρα πολύ. Ειδικά σε μένα πάει πάρα ένα πολύ να λέτε τώρα. Για την ειδωμένη. Αφήστε να πω εγώ κάτι. Τι για σένα, τι θα πει για σας κυρία Νοτοπούλου. Μισό λεπτό. Αφήστε, μισό λεπτό να πω τι θέλω να πω. Δεν μπορεί, κύριε, ακούστε, κύριε Χατζή. Ένα λεπτό, κυρία Νοτοπούλου. Σέβομαι ότι είστε καλεσμένος μας, αλλά όπως είπα και σε ένα άλλο συναδελφό σας,
πάρε ένα σετ από τελείες, να βάζουμε και καμιά τελεία, για να μπορώ και εγώ να ρωτάω. Όμως, γιατί ναι. Εδώ κύριε να κάνω το διαιτητή δεν μου αρέσει, καταλάβατε. Να πω το εξής. Όχι, σωστά όταν το λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ παριστάντους, στο ΣΥΡΙΖΑ παριστάντους ανθρωπιστές, όταν είχαν το έσχος ειδωμένης... Κύριε Φουλίδε, ψήμα να κάνουμε μια πολιτισμένη συζήτηση και ξεκινάτε εξαιρετικά προκλητικά και με έλλειψη γνώμη σας είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παριστάντους ανθρωπιστές. Να μιλάει η κυρία Ντοπούλου. Είστε υπόλογοι λοιπόν για τη γνώμη σας και υπόκειται σε κριτική. Όχι, μόλις τελειώσει. Λέω το εξής. Λέω κυρία, το εξής. Οι ανθρωπιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ανθρωπιστές του ΣΥΡΙΖΑ άφησαν και βρήκαμε να κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα αέρα-κάερα 5.500 παιδιά στη ζούγκλα της Μόριας, στις φαβέλες της Άμμου και στην Ενδοχώρα. Μάλιστα. Βρήκαμε παιδιά μέσα σε κελιά στα αστυνομικά τμήματα. Λέω λοιπόν ότι μήπως δεν όμως, δεχόμαστε λεπτό, μαθήματα. Μήπως όμως εκείνη την περίοδο υπήρχε μια τρομακτική έξαρση. Είχαμε πολλές έλευσης, ροής. Κοιτάξτε τώρα, εγώ σας λέω τώρα το 19 που πήρε ο Λεπτυσσοκλήρια. Το 19. Η έξαρση δεν ξέρω τι σημαίνει. Έγινε γενικό προσκλητήριο. Δηλαδή, εσάς, άμα και σας κάτσε τώρα και έρθουν ένα εκατομμύριο, θα έρθει να μου πείτε. Καλά. Ότι εντάξει, εγώ, ας πούμε, θα τακτοποιήσω. Όχι, δεν μου έκατσε, δεν θα μου κάτσε. Λέω, αν κάτσε, λέω. Όχι, όχι, όχι. Από τον Ερντογάν εξαρτάται, κυρία Μπουλτεψή, όχι από εσάς. Όχι, 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 δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Λοιπόν, καλά, θα σας πω κάτι. Δεν ξύπνησε ξαφνικά κάποιος το 2015, διότι ο πόλεμος στη Συρία διαρκούσε από το 2011. Οι μεγαλύτερες μάχες και οι μεγαλύτερες σφαγές είχαν γίνει το 2012. Στη Χάμα, στη Χόμ, στη Λατάκια, στη Δαμασκό. Άρα λοιπόν δεν δέχομαι ότι έγινε κάτι υπερβολικά σημαντικό το 2015 για να συμβεί αυτό που συνέβη. Μα ήρθανε. Απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάμα δεν φυλάς τα σύνορα. Σύμφωνα με την κυρία Βούλτεψ, δεν υπήρχε. Κατά τη γνώμη σας, τι να κάνουμε, να τα φυλάμε. Και θέλω να πω να τελειώσω με τούτο. Μάλιστα, να τελειώσω με τούτο. Εγώ σας λέω το εξής για την νησίδα. Καταρχήν άκουσα πάλι για νεκρό κοριτσάκι, αυτό ξέρετε ότι έχει τελειώσει το θέμα. Δεν ενημερώσετε τότε και τον αρμόδιο έχουμε που έχουμε ενημερώσει. Άλλη δήλωση είχε αυτό κάνει. Ήταν η πρώτη μέρα, ήταν κατά δήλωσή του. Δηλώνει ότι αυτό ήταν κατά δήλωσή του. Τέσσερα παιδιά είχε η οικογένεια δηλωμένα στο περίφημο χαρτί που στείλανε στο Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το Ευρωπαϊκό. Τέσσερα έχει και τώρα. Ρωτάμε, πώς το λένε αυτό το κοριτσάκι, Μάγια. Πώς το λένε το κοριτσάκι που χάθηκε, Μαρία. Νομίζω και ότι πού αυτό είναι, που κάνετε, είχατε πέντε παιδιά. Είχαμε πέντε, λέει, όχι, είναι δίδυμη αδερφή τη. Λοιπόν. Ακούστε να εγκαλούν τη χώρα. Περιμένετε μισό λεπτό. Αυτό ακριβώς που τα κάνετε. Προσωρινά που μέτρα, δεν το λοιπόν, τα προσωρινά μέτρα κατέπεσαν με την ανακοίνωση της μη κυβερνητικής οργάνωσης, η οποία είπε αυτά που είπε. Και έληξαν τα προσωρινά μέτρα. Γιατί προσωρινά μέτρα δεν μπορεί να επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε μια χώρα να πάει να ενεργήσει σε ξένο έδαφος. Ξένο έδαφος. Οι συντεταγμένες όμως από τις οποίες εστάλλει. Όχι, όχι. Είσαστε πολλά επεισόδια πίσω. Ο αρχηγός σας είπε. Ο αρχηγός σας στη Θεσσαλονίκη το ξέχασε το κτηματολόγιο. Ταυτόχρονα, δεν ξέρω το αυτά τα ξέχασε. Αυτό. Καλέ, ακούσατε τον αρχηγό σας στη Θεσσαλονίκη. Εγώ θα σας λέω κύριε ότι έλεγε ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι έλα, είναι, καταλαβαίνω λοιπόν, ότι σας ο είναι δύσκολο, Τσίπρας είπε αλλά σε επιχειρήσουμε ότι ναι, ήταν τελικά διευκρίνηστο. Όχι, 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 να ενημερώνεστε. Είναι πολύ σοβαρά τα ζητήματα. Να ενημερώνεστε. Υπάρχουν τα γεγονότα. Ο κύριος Τσίπρας πλέον στη Θεσσαλονίκη τα πήρε. Τα μισοπήρε πίσω, αλλά δεν ήθελα να ζητήσει συγγνώμη και είπε ότι ναι, εγώ είπα ότι ήταν αδιευκρίνιστο και δεν εννοούσα αυτό κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα, αυτό που είπε και επιτρέψτε μου, γνωρίζω καλύτερα από εσάς τι είπε και δεν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι και είπε, όχι, επιτρέψτε όμως και σε κάποιον, κύριε Βόλτα, να μιλήσει πέρα από εσάς. Επιτρέψτε, το ξέρετε. Μα είσαστε πίσω. Ξέρετε τι λέτε εσείς, ξέρετε τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και στην πράξη ορίστε, έχουμε καταδίκες τη χώρα μας. Δεν έχουμε καμία καταδίκη. Καμία, ούτε μία που είναι φέρτε. Έχουμε ανθρώπου που πεθαίνουν. Έχουμε μία πρόκληση από την Τουρκία σοβαρότητα. Και εσείς να αντιμετωπίζετε κανείς με αντιπολίτευση με αντιπολίτευση. Λένε όμως αυτά που λέει ο Ερντογάν. Αυτό καταλάβατε. Σας είπα ότι αντί να απαντήσετε στον Ερντογάν, κάντε αντιπολίτευση. Εσείς λέτε ότι έχουμε ανθρώπους που πεθαίνουμε. Και σας λέω δεν πέθανε κανείς. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή, λέμε, θα τους λοιπόν, πεθάνετε εσείς, με το ζόρι. Από τη στιγμή που γνωρίζατε ότι υπάρχουν πρόσφυγες σε ξένο ενημερώσαμε οι οποίοι δεν, τη χώρα που δεν ήταν αρμόδια. Διάσεις, πού ενημερώσατε. Ενημερώσαμε την Τουρκία. Εσείς λέγατε ότι δεν υπάρχουν. Συγγνώμη, ναι, κυρία, διότι δεν ήταν λεπτό σε δικό μας. Τελικά υπήρχαν ή δεν υπήρχαν. Σε άλλο έδαφος της Τουρκίας. Να πηγαίναμε στην Τουρκία. Κυρία Βούλτεψη, ενημερώσαμε την Τουρκία, δεν είστε ενημερωμένοι. Δεν ακούγεστε. Και η Τουρκία τους μάζευε και τους πήγαινε. Όχι, δεν σας ακούω. Σας διακόπτω. Ναι, ωραία. Υπήρξατε δημοσιογράφος και ξέρετε όχι τώρα.
Εντάξει, να κάνουμε τη δουλειά σωστά. Ναι, όχι, αλλά δεν μπορούμε να λέμε τα επιχείρηματα του Ερντογάν τώρα συνέχεια. Όχι, να περιμένετε. Κύριε, αυτό που κάνετε είναι επικίνδυνο. Κυρία, για αυτό είναι το επιχείρημα. Παιδί μου, για τους πεθαμένους έλεγε ο Ερντογάν, για τους πεθαμένους λέτε κι εσείς. Κυρία Βούλτεψη, κυρία Νοτοπούλου, έχετε το λόγο. Εάν μιλάτε μαζί, εντάξει, εγώ δεν θέλω να σας προσβάλλω, ούτε να σας δημιουργήσω πρόβλημα και να πείτε μα με έκοβε. Δεν θέλω να κόβω κανέναν. Έχουμε πολύ χρόνο. Θέλω να λέτε τα επιχειρήματά σας και οι δύο χωρίς να μιλάτε η μία πάνω στην άλλη, γιατί δεν σας ακούει ο κόσμος. Πάντως δηλαδή, για την περίπτωση του Ευρουτάκη. Ναι, τώρα πάει σε εσύ. Ναι, συγγνώμη, όχι. Πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη. Τέλος γιατί μία εβδομάδα λέγανε κάποια γεγονότα που βγήκε η μη κυβερνητική οργάνωση που τα είχε καταγγείλει. Καταγγείλει και ζήτησε συγγνώμη. Συγγνώμη, λάθος. Δηλαδή, κυρία Νατοπούλου, πέρα είναι από το συνολικό αφήγημα που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε κάποια θεσμικά εργαλεία πάντως. Πού διαχωρίζεται. Κατάθεση αναφορά στην θα απαντήσω στο ερώτημά μου τώρα και οι δύο. Πού διαχωρίζετε τη θέση σας σε σχέση με τις δηλώσεις που ακούσαμε από τον Έντι, από τον κύριο Ερντογάν. Έτσι τον λέω εγώ αυτόν τον τύπο. Ποια είναι η διαφορά, γιατί σας ρωτάω, γιατί σας είπε η κυρία Βούλτεψη ότι υποστηρίζετε τις τουρκικές θέσεις. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει η Νέα Δημοκρατία, το έχει ξαναπεί. Θέλω λοιπόν εδώ. Χρησιμοποιούν τα ίδια επιχειρήματα. Για χάρη των τηλεθεατών μας, να μας πείτε ποια είναι η διαφοροποίηση που έχετε εσείς από αυτά που είπε ο κ. Ερντογάν, τον οποίο και καταδικάσατε, έτσι. Να το ξαναπούμε λοιπόν. Παρακαλώ. Ποια είναι η διαφορά. Απόλυτη η διαφοροποίηση. Ο κ. Ερντογάν δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο στη χώρα μας για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μάλιστα. Δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα. Και ξαναλέω ότι εμείς ακριβώς με στάση ευθύνης, εθνικής ευθύνης, απευθυνόμαστε και στην υπόλοιπη αντιπολίτευση και φυσικά στην κυβέρνηση να μας βρει ενωμένους. Από την άλλη μεριά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε κριτική είτε στην ατυχέστατη εξουσία. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου να μιλήσω. Εμείς επάνω στην κυρία Βούλτεψη. Σε παρακαλώ. Και μιλάτε σε πάνω σε μένα. Κυρία Νοτοπούλου, σας παρακαλώ. Ότι στερείται η αντιπολίτευση, το δικαίωμά της ή την υποχρέωσή της να ασκεί αντιπολίτευση στην εξωτερική πολιτική που κάνει η χώρα ή στη μεταναστευτική πολιτική όταν αυτή είναι προβληματική. Και το βασικό πρόβλημα, ξαναλέω, είναι ότι δεν έχει διεθνοποιήσει επαρκώς το προσφυγικό. Προτιμάει να κάνει αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ, προτιμάει να κλείνει τα μάτια, προτιμάει να μην έχει στρατηγική στο τέλος ημέρας. Διότι αν και το καλοκαίρι είχε εγκαλέσει την Τουρκία στα διεθνή φόρα για την περίπτωση αυτών των προσφύγων, σήμερα θα ήταν σε ισχυρότερη θέση. Νομίζω ότι να ακούσουμε την κυρία Βούλτεψη. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Έχω να πω μόνο ότι οι 38 αυτοί άνθρωποι βρίσκονταν σε τουρκικό έδαφος, εντοπίστηκαν. Να δεν μιλάμε όταν, για αυτούς, όχι, λέει για το καλοκαίρι. Γιατί δεν το διεθνοποιήσατε, λέει. Λοιπόν, το διεθνοποιήσαμε. Δηλαδή, γιατί δεν πήρατε. Στείλαμε παντού σήμα ότι σε τουρκικό έδαφος βρίσκονται άνθρωποι. Δεν είδα όμως να βγαίνετε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, να δίνετε συνεντεύξεις. Δεν υπήρχαν στο ελληνικό έδαφος. Πού να ψάξουμε, στο τουρκικό. Πότε στείλατε το σήμα, μέχρι τις 27. Το έστειλε η Βουλγαρία με την Ελλάδα μαζί από την πρώτη μέρα. Το οποίο επικαλέστε, αλλά δεν καταθέτεται ούτε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Είχε με 26-27 το μήνυμα. 20 με 26. Κύριε Χατζημαρκάκη, μπορώ να πω κάτι. Είναι απλό το πράγμα. Ναι. Η Τουρκία πήρε κάποιους ανθρώπους και τους πήγε σε μία νησίδα. Μάλιστα. Οι ίδιοι λένε ότι σε νησίδα που είναι μισή-μισή, τους χώρισε σαν να ήταν σε ποδοσφαιρική ομάδα και τους είχε αυτά που έκανε στους Μποντιακή γενοκτονία. Πρόσφατα έγινε το εδώ, αντίστοιχο και που σήμανε συναγερμός και τους ψάχναμε και δεν τους βρήκαμε τελικά. Τους βρήκαμε γιατί. Ναι. Ερωτώ εγώ λοιπόν τώρα όλους τους ευαίσθητους. Εκεί υπάρχουν 64 νησίδες. Το ανάγλυφο είναι περίεργο, άλλοτε εμφανίζονται, άλλοτε χάνονται. Δεν μπορεί Ερντογάν να καθόν, κύριε Βουλευτή, όμως συγγνώμη, οι ενταγμένες είναι συγκεκριμένες. Και ενταγμένες στο κτηματολόγιο. Κάθε φορά που αλλάζει ο ρούς του ποταμού μπαίνουν συνταγματαγμένες και δεν υπάρχει κανένα κτηματολόγιο. Ήταν, ναι, τώρα κάθε φορά πάνε εκεί οι ειδικοί και μετράνε. Μα κάθε εκεί πάνε με ειδικοί, κάθε φορά που αλλάζουν. Όχι, όχι, στον Εύρο έτσι είναι όπως το λέει η κυρία Βούλτεψη. Όταν πέφτουν τα νερά του ποταμού αλλάζουν κάποια σημεία. Δεν θέλω να πω, ρωτάω. Είναι 64 νησίδες, κύριε Τάκη, και κύριε Παναγιωτόπουλε και κυρία Νοτοπούλου. Είναι 64 νησίδες. Αν ένα πρωί ο Ερντογάν αποφασίσει να πηγαίνει κάθε μέρα από 50 ανθρώπους στις 64 αυτές νησίδες και να λέει οι Έλληνες να έρθουν να πάρουν τους πρόσφυγες. Τι οι Έλληνες πρέπει να υποκύψουν στον εκβιασμό του Ερντογάν και να γίνουν εκλογικοί χορηγοί του. Αυτό είναι ένα επιχείρημα πολύ. Ρωτάω, πέστε μου. Θεωρώ αναντίστοιχο της πραγματικότητας που βιάνει η χώρα. Λέει ότι τους έχω εδώ τους ανθρώπους στην αποθήκη, παίρνω 30-40-50 τους πόσο αυτή. Όχι, το θέμα, κυρία Βούλτεψη, πέρα από το γεγονός στο οποίο τοποθετήθηκε η μη κυβερνητική οργάνωση, το θέμα είναι
κατά πόσο εσείς διεθνοποιήσατε αυτό το θέμα. Το διεθνοποιήσατε. Ή ο πολιτικός σας προϊστάμενος. Ή ο υπουργοί. Εγώ προσωπικά. Παντού. Έχουμε στείλει παντού. Δημόσια, δημόσια, δημόσια. Ποια είναι η πρώτη στιγμή. 20 μηνός είναι από τα ασφαλιστικά. Όταν ήρθε. Ποια ασφαλιστικά. Τα ασφαλιστικά δεν ισχύουν. Γιατί σας θυμίζω ότι τα ασφαλιστικά, που τα προσωρινά μέτρα του δικαστηρίου αυτού είναι ότι κάποιος βρίσκεται σε κίνδυνο και βγάζει προσωρινά μέτρα. Και πρέπει μέτρα να τον σώσετε. Τα όχι εγώ, όχι εγώ. Λέει η απόφαση να μην απομακρυνθούν από την Ελλάδα. Δεν λέει να μην απομακρυνθούν ή να τους πάρετε. Αφού δεν ήταν στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα. Έχει πάει η Ελλάδα στο δικαστήριο και έχει πέσει αυτή η υπόθεση. Στη δημόσια σφαίρα, έτσι, κυρία Βούλτεψη. Στη δημόσια σφαίρα δεν κάνουμε καλή δουλειά. Ή πρωταγωνιστείτε μόνο στα Σύρια, κυρία Βούλτεψη. Γιατί ο υπουργός σας πρωταγωνιστεί στα Σύρια. Ακούστε να δείτε. Πάμε δηλαδή την ώρα που έχουμε μεταναστευτικό, ο υπουργός σας παίζει σε σύριαλ όμως, πρωταγωνιστεί σε σύριαλ. Θα σας πω κάτι. Αντί να πρωταγωνιστεί στα μέσα ενημέρωσης και να διεθνοποιεί αυτό το θέμα. Ακούστε με, θα σας πω κάτι. Έχουμε πάει στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε πάει στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, ενημερώσαμε την Τουρκία ότι είναι στο έδαφος. Ένα λεπτό, γιατί είναι σοβαρό. Εγώ πιστεύω το ερώτημα που θα σας κάνω, η απάντηση, από την απάντησή του εξαρτώνται πολλά από αυτά που λέμε. Προχθές ήταν το Συμβούλιο. Εχθές ήταν το Συμβούλιο. Μα γιατί δεν με θέλετε να το χθες από το 20 Αυγούστου δεν με θέλετε να μ' ακούσετε. Μα και τότε ήταν και έτσι είχα πάει εγώ. Έχετε πήγα στη Βιέννη. Πήγα στο Βουκουρέστι. Ο υπουργός πήγε στις Βρυξέλλες. Πήγε ο Δένδιας αλλού. Δεν τι άλλο θέλετε. Απλώς δίνετε στον Ερντογάν, τον βλέπετε και τον δεν είναι πάντα έτσι. Εμένα με μεταδώσατε. Μητσοτάκη, αν δεν υποστηρίζει το φύγημά μου, είσαι με τον Ερντογάν, είσαι με τον Ερντογάν. Κυρία Βούλτεψη, μια ερώτηση. Κυρία Νοτοπούλου, αφήστε με να κάνω το ερώτημα. Δεν υπάρχει αυτό. Κυρία Βούλτεψη, θέλετε να ακούσετε το ερώτημα. Θα σας κάνω δώρο εγώ να σε τελειώσω. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Ένωση λεφτά έχετε πάρει? Όχι. Όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ένταξη. Ναι. Τελεία. Τα κονδύλια. Τελεία. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει ουσιαστική παρέμβαση στο ζήτημα αυτό, παρεμβαίνοντας και στην Τουρκία ταυτόχρονα. Κοιτάξτε. Έχει κάνει ή δεν έχει κάνει. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε παρέμβει. Πάλι η κυρία Φοντερ Λάγεν κατά διαστήματα κάνει δηλώσεις. Δηλώσεις. Ναι. Φτάνουν εγώ οι δηλώσεις. Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Άλλο λέω. Φτάνουν οι δηλώσεις. Προφανώς θέλει. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας. Περιμένετε. Αλλά όχι ότι εμείς δεν τις το λέμε. Έχω ένα σετ από ερωτήσεις. Μισό λεπτό. Τι κερδίζετε όμως. Μισό λεπτό, κυρία Λάγεν. Καλά, εσείς τι κερδίσατε. Παρακαλάγατε να τους δώσετε βίζες, λέγατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι το 2018 ο κύριος Τσίπρας πήγαινε έντρομος για αυτό που ο ίδιος είχε προκαλέσει και έλεγε δώστε τους βίζες, εφαρμόστε την κοινή δήλωση. Λοιπόν, θα σας διακόπτω γιατί πάμε για διαφημίσεις, κυρία Βούλτεψη, ιερό. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα, θα γυρίσουμε βεβαίως για να μου επιτρέψει να σας κάνω τις ερωτήσεις. Λεφτά δεν δώσανε, παρέμβαση ουσιαστική δεν έχουν κάνει και τώρα θα μου πείτε εσείς τι έχετε κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να δω, γιατί αν είχατε κάνει ουσιαστικά πράγματα θα είχαν και αυτοί ανταποδώσει, αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Έτσι. Καλά, αφού δεν είναι έτσι, θα μου το πείτε μετά τις διαφημίσεις. Επανερχόμαστε λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, κυρία Νοτοπούλου, ο συνάδελφος Νίκος Παναγιωτόπουλος. Κυρία Υπουργέ, προηγουμένως είπατε κι εσείς ότι λεφτά δεν πήρατε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά δεν έχει κάνει τίποτα πέρα από κάποιες δηλώσεις της πλάκας. Δηλώσεις που δεν ωφελούν σε τίποτα. Δεν καταλαβαίνει ο Ερντογάν αυτά. Οι Τούρκοι γενικά, γιατί δεν είναι μόνο ο Ερντογάν, είναι και η αντιπολίτευση στην Τουρκία. Και σας ρωτώ ευθέως, αφού βλέπετε αυτή την αδράνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορείτε να σηκώσετε τους τόνους και εκεί. Έχουμε τόσους ευρωβουλευτές. Πηγαίνετε τόσες επιτροπές που είναι το κόμμα στο οποίο συμμετέχετε στην Ευρώπη. Γιατί δεν προκαλείτε μια συζήτηση δημόσια στις Βρυξέλλες και με αυτούς τους ανθρώπους να στηρίξετε τις ελληνικές θέσεις? Γιατί δεν το κάνετε? Ναι. Απλώς κοιτάζετε την κυρία Φοντερ Λάιν και τη θαυμάζετε, δεν τη θαυμάζετε, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Θα σας πω, κύριε Χατζή, έχετε απόλυτο δίκιο. Τι να το κάνουμε. Για τα λεφτά, μιλάμε για τα λεφτά για την ένταξη. Γιατί ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι οι άνθρωποι αυτοί, όταν έρχονται εδώ, αν δεν ενταχθούν,
Είναι σίγουρο ότι θα δημιουργούν γκέτο, περιθωριοποίηση, εγκληματικότητα κτλ. Μα και εγώ, σαν Έλληνα, αν πάω κάπου και δεν ενταχθώ, με συγχωρείτε. Ναι. Και εγώ, Έλληνα, αν πάμε 100 Έλληνες κάπου και δεν ενταχθούμε, θα δημιουργήσουμε γκέτο. Εγώ, δεν είναι αυτή μόνο. Έτσι. Ακούστε. Ναι, δημόσια ορίστε. Το είπα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πολλά. Ναι, ναι. Και δημόσια. Ναι, απλώς ναι. Δεν τα μεταδίδει και κανείς. Ναι. Είπα ότι κοιτάξτε, αν πιστεύετε ότι ένας άνθρωπος φτάνει στην Ελλάδα με τη βάρκα. Και εγώ θα του πω ναι. Να περιμένει 2 χρόνια να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση πότε θα δώσει τα χρήματα για την ένταξη. Και θα του πω μη φας 2 χρόνια, ναι, περίμενε. Είναι με τα φυσική μεταφορά που κάνετε, δεν ισχύει ναι. Τώρα. Όχι, θέλω εντάξει, να πω είναι, ότι, εντάξει. Όχι, κοιτάξτε. Ναι, κοιτάζω, θα σας πω, όσο είναι μέσα στα κάμπ οι άνθρωποι, ναι. Πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Δεν μιλάμε για ένταξη. Προσέξτε, μιλάω μόνο για ένταξη. Μιλάω για ένταξη. Όσο είναι μέσα στα κάμπ, το λοιπόν, το πληρώνει. Μόλις όμως πάρουν το προσφυγικό καθεστώς, βγαίνουν από τα κάμπ. Μήπως η πολιτική σας, κυρία Βούλτεψη. Όχι, μη σας παρακαλώ, κυρία Βούλτεψη. Ένα λεπτό. Κυρία Βούλτεψη, μήπως η πολιτική σας εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο που έχει να κάνει και με την κομματική, ας πούμε, ατζέντα που έχετε ναι. Δηλαδή. Να χαϊδέψετε και λίγο και το ακροδεξιό κομμάτι. Να μην σας κύριε φύγουνε. Χατζή, έχουν εκεί, αλλάξει κύριε. Τα πράγματα, θα δεν σας ξέρω πω. Αν έχουν αλλάξει, κοιτάξτε, αλλά εγώ βλέπω ακούστε, ότι δεν... Ακούστε με. Ναι. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε ποτέ καμία ένταξη. Έγιναν τραγουδάκια για τα παιδιά και ζωγραφικές για τις γυναίκες. Να σας θυμίσω, κύριε Βούλη, στα στελέχη σας αλυσοδεμένα έξω από τα σχολεία για να μην πάνε τα προσφυγόπουλα στο σχολείο να μην μάθουν ελληνικά γράμματα. Ένα λεπτό. Να μην σας το μπερδεύετε αυτά. Εσείς τα μπερδεύετε. Να σας θυμίσω ότι σταματήσατε την παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και περίθαλψης από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης και μιλάτε για ένταξη. Να σας πω σε μικροκλίμακο ότι έχετε σταματήσει τα προγράμματα στέγασης των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη που είναι η περιφέρειά μου. Μπορώ να μιλήσω. Ναι, να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα γιατί έχουμε και άλλα θέματα. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν έγινε καμία ένταξη. Το μοναδικό ενταξιακό πρόγραμμα, το Ήλιος, το οποίο υλοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, υπεγράφει το Μάρτιο του 19, δηλαδή 4 χρόνια μετά από την προσφυγική κρίση και υλοποιήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία από τον Αύγουστο του 19 και μετά. Επί ΣΥΡΙΖΑ εκεί... υπογράφηκε αυτό. Ναι, το Μάρτιο σας, λίγο πριν τις εκλογές. Ναι, αλλά η ένταξη δεν μπορούσε, έπρεπε να γίνει. Ναι, συγγνώμη, αυτή ήταν η κυβέρνηση τώρα. Τι θες να κάνουμε. Άλλο λέω, έπρεπε νωρίτερα να φτιάξουν το ενταξιακό πρόγραμμα. Δεύτερον. Τα παιδιά σας είπα ότι είναι στον δρόμο. Ναι, ενταξιακό όμως. Πρόγραμμα δεν έγινε εντάξει, ποτέ. Εντάξει. Και θέλω να σας πω γιατί μου είπατε για το ακροατήριο. Ναι. Μου είπατε για το ακροατήριο. Για το ακροδεξιό ακροατήριο. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζή, ορίστε. Είναι το κόμμα μάλιστα. Το οποίο έφτιαξε το πρόγραμμα της εκπαίδευσης των προσφυγοπαίδων με τη UNICEF που δεν είχε γίνει ποτέ και είχαμε την περασμένη χρονιά την καλύτερη μάλιστα. Επίδοση. Να, πρώτον. Τώρα... Όχι, δεν θα. Δεύτερον, ολοκληρώνω. Ένα όχι, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η χώρα, η μοναδική ευρωπαϊκή εντάξει. Χώρα που έχει εντάξει την ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψη. Και δεν παίρνει μία. Όχι, το Ταμείο Ανάκαμψη. Η Ελλάδα είναι η χώρα που ενώ διαχειρίζεται τεράστιες προσφυγικές ροές, ισώνει τύχη για στο ακροδεξιό κοινό. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο δεν κάνανε το κάνω εγώ. Εκπαιδεύω πρόσφυγες σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας που χρειάζονται εργαζόμενοι. Δεν μπορούν να μείνουν όμως. Είναι περιορισμένο χρόνο. Αυτό δεν τους δίνεται χαρτιά. Όχι, με χαρτιά είναι. Μα τι χαρτιά. Μα είναι πρόσφυγες. Ο άλλος είναι 7 χρόνια εδώ και δεν του έχει δίνεται χαρτί. Α, μισό λεπτό. Αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το άλλο. Ένα λεπτό. Ακούστε, ένα λεπτό τώρα. Μάλλον τώρα δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Γιατί δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Μιλάμε για τους πρόσφυγες. Γιατί δεν σας αρέσει, δεν πρέπει να συνοηθούμε. Μιλάμε για τους πρόσφυγες. Γιατί αυτοί τι είναι. Πώς είναι, που είναι 5 χρόνια και είναι το μικρότερο ποσοστό σε σχέση όχι, με τους υπόλοιπους. Τι λέτε. Πόσοι έχουν πάρει καθεστώς πρόσφυγα. Οι μισοί τουλάχιστον από αυτούς που έρχονται παίρνουν καθεστώς πρόσφυγα. Εντάξει. Γιατί το Αφγανιστάν και η Συρία όχι, παίρνει αυτόματα. Όχι, θα τελειώσουμε αυτόματα. Με αυτό εδώ. Να το αφιερώσουμε, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Οι μισοί παίρνουν πρόσφυγα. Όχι, αυτό μην το μπερδεύετε. Τώρα θέλω όμως για να το εξηγήσω. Θέλω πολύ χρόνο και δεν θέλω να σας το πω. Δεν είναι εκεί το θέμα μου εμένα. Είναι πρόσφυγες, παίρνουν το καθεστώς. Είναι πάρα πολύ το κόμμα, το κόμμα, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πηγαίνουμε έξω να μας τα πούνε εμάς αυτά. Γιατί εγώ όταν πηγαίνω έξω, κύριε Χατζή, ξέρετε τι μου λένε. Έχουμε μόνο η Ελλάδα να κάνει αυτά. Τι κάνει, εμείς δεν έχουμε πρόγραμμα για προσφυγόπαιδα ειδικό. Εμείς δεν έχουμε τις παροχές που κάνετε εσείς. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ένταξη. Μόνο η Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία το κάνει αυτό. Άρα είμαστε κορόιδα της Ευρώπης. Δεν
είναι αυτό. Έχουν η κατανομή που είναι. Να σας άρα πω έχουν ρίξει την ευθύνη στις χώρες της πρώτης γραμμής. Δεν μπορούν, ακούστε. Ωραία, κυρία Μπουκέτη, σας παρακαλώ. Ότι δεν μπορούσαν να σχεδιάσουν προγράμματα. Μην μιλάτε μαζί. Κανένα προκεφορημένο φυλάκιο. Μην μιλάτε μαζί, δεν σας ακούει κανείς. Εγώ ξέρω ότι με αυτά που λέτε, βγείτε πείτε καθαρά στον κόσμο ότι αν ξανάρτε στην εξουσία Θεός φυλάξει, θα φέρετε πάλι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εμείς τους φέραμε. Πάλι τους έφεραμε. Άρα τώρα τους φέρνετε εσείς. Αυτό μας λέτε. Όχι, γιατί δεν ήρθε 1,5 εκατομμύριο. Δεν θα πω σε αυτό το προδεξιό παραλήρημα, να με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ, κυρία Νταπούλου, θα σας πω κάτι. Τις ταμπέλες να τις δώσετε εκεί που σας αρέσουν. Εσείς είστε σοβιετικού τύπου κόμμα. Δεν είστε κόμμα της Δύσης. Καταλάβατε. Γιατί σας αρέσει Κούβα, σας αρέσει η Βενεζουέλα. Εσάς τι σας αρέσει που αποκλέπτε τις συνομιλίες των πολιτικών σας αντιπάλων. Τι σας αρέσει που κυβερνάτε με παρακρατικές μεθόδους. Και μάλιστα υποκλέψατε τον Πιτσιόρλα, ενώ εσείς τον είχατε βάλει πρόεδρο στο ΤΑΙΠΕΝ. Να σταματήσει η έρευνα σε εξελίξη. Εσείς τον βάλατε. Και μετά τον παρακολουθούσατε. Δεν έχει ξαναγίνει. Τότε για... δεν είχατε πιστοσύνη όταν τον βάλατε. Συγγνώμη, κυρία Βουλτεψή, γιατί κρύβεστε όμως. Εσείς λέτε ακροδεξιά και τέτοια. Κυρία Βουλτεψή, όχι, δεν παρακολουθούσατε. Κυρία Βουλτεψή, σας παρακαλώ. Δεν παρακολουθούσατε. Κυρία Νοτοπούλου. Η ΕΕΠ παρακολουθεί. Κυρία, θα διακόψω. Η ΕΕΠ παρακολουθεί. Θα διακόψω. Θα διακόψω. Δεν παρακολουθούσατε. Σας παρακαλώ. Δεν λέγεται ΕΕΠ, ΚΙΠ λέγεται. Λοιπόν, τώρα. Παλιά. Έτσι λέει, εγώ έτσι το ξέρω. Και σήμερα, τι Μητσοτάκη. Ναι, λοιπόν, τώρα, ερώτηση. Ναι. Έχουμε εκλογές. Σε μερικούς μήνες, τουλάχιστον έτσι λέει το κυβερνητικό στρατόπεδο και ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ το πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό. Μετά το Πάσχα, που είναι 17 Απριλίου, εκεί αυτή την περίοδο θα προκηρύξει εκλογές. Οι πρώτες εκλογές είναι με απλή αναλογική. Το στοίχημα παίζει εκεί. Ποιο, αν θα πάρει μεγάλο ποσοστό το ένα κόμμα ή το άλλο για να είναι πρώτο, ούτως ώστε στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, αν προκύψει, γιατί εσείς υποστηρίζετε, κύριε Νοτοπούλου, ότι αν είστε πρώτοι θα κάνετε κυβέρνηση, με ποιους θα το δούμε. Ακόμα δεν το καθαρώ αυτό, γιατί δεν έχω αποτελέσματα κάλπης, έτσι. Και θα κυβερνήσετε με μια κυβέρνηση η οποία θα είναι προοδευτικής κατευθύνσεως, την ονομάζετε, αυτό έχω καταλάβει. Ναι, ποια είναι τα κόμματα με τα οποία θα συνεργαστείτε? Αυτά που είναι σήμερα στη Βουλή μπορεί να μην είναι, μπορεί να είναι κάποια άλλα. Ας δούμε λοιπόν. Και αν θα είστε πρώτοι, γιατί αυτό παίζει θα ρόλο. Είμαστε πρώτοι. Θα καλά, είμαστε εντάξει, πρώτοι. Και με ποιο πρωθυπουργό. Διατηρώ αυτή την πίστη και τη βεβαιότητα μετά και την παρουσίαση του προγράμματος κυβερνητικού πια από τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Ένα πρόγραμμα και κοστολογημένο και ρεαλιστικό και κυρίως όμως που δίνει πραγματική διέξοδο στα διέξοδα που δημιούργησε η Νέα Δημοκρατία και είναι πάρα πολλά αυτά, ειδικά για τους νέους ανθρώπους. Κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας τις 6 εθνικές μας προτεραιότητες για την αντιμετώπιση σοβαρών ζητημάτων. Πάω απευθείας λοιπόν στο ερώτημά σας. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και την απάντηση τη δίνουν πάντα οι πολίτες και οι κάλπη. Προοδευτική συμμαχία λοιπόν. Και προφανώς, όπως σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν συντηρητικές... Εδώ όταν μιλάμε μαζί θα σας κάνω ερωτήσεις. Κοιτάξτε, οι πολίτες, σαφώς οι πολίτες, ο λαός είναι αυτός που αποφασίζει τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα. Αλλά αρκεί να πάει αυτός ο λαός να ψηφίσει, ξέρετε. Γιατί είχαμε μεγάλη αποχή την προηγούμενη φορά και από ό,τι φαίνεται δεν είναι πεπισμένος ο κόσμος ότι πρέπει να πάει να ψηφίσει οποιονδήποτε μέσα από αυτό το πολιτικό σύστημα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι και αυτό το πρόβλημα είναι του πολιτικού προσωπικού. Δεν είναι δικό μου ή δικό σας προσωπικά. Είναι όλων και των δημοσιογράφων βέβαια, αλλά και του πολιτικού προσωπικού. Πώς το αντιμετωπίζετε αυτό? Και πώς να μην είναι, όταν η πολιτική. Πώς είστε βέβαια λοιπόν ότι θα είστε πρώτοι και θα σχηματίσετε κυβέρνηση? Λερώνεται από είτε μεθόδους παρακρατικές, όταν υπάρχει ευθεία προσβολή και του δημοκρατικού πολιτεύματος και του κράτους δικαίου στη χώρα μας μετά τα τελευταία τραγικά γεγονότα. Πράγματι, το στοίχημα της συμμετοχής είναι στοίχημα και πρόκληση για όλους μας. Για μένα αυτό και είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η αναφορά στη νεολαία. Και νομίζω πως πλέον είναι τόσο συγκεκριμένα τα διλέμματα που μπαίνουν, δηλαδή κάποιος αν είναι με την Αγία Οικογένεια, με την Ολιγαρχία, με τους λίγους ή εάν θα είναι με τη Δημοκρατία. Εντάξει. Αντιμετωπίζουμε ζήτημα δημοκρατίας στη χώρα, το γνωρίζετε ο καλύτερα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει δικό του κόμμα. Είναι έχουμε δικτατορία είναι στη χώρα. Έχουμε το καθεστώς Μητσοτάκη. Αλήθεια. Έχουμε καθεστώς Μητσοτάκη. Αλήθεια. Και αν εσείς ξέρετε ποιο είναι το σφάλμα το τραγικό που θα σας το χρεώσει η ιστορία, κύριε Βούλτεψη, ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών από σκάνδαλο Μητσοτάκη έχετε αποφασίσει να το κάνετε.
αισθάνεται με τη συνευθύνη σας ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, με ποιους θα κυβερνήσει όπως δεν απάντησε. Δηλαδή, αν βγαίνουν τα νούμερα. Πάμε στο συγκεκριμένο. Εντάξει, πετάχτηκε και ο Βούλτεψης χρειάστηκε να απαντήσει. Πάμε λοιπόν στο ερώτημα. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν κυβερνήσεις, συνεργασίες στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα τι γίνεται και με το αποτέλεσμα. Αν εκπαιδευτούμε κι εμείς σε περισσότερη δημοκρατία, δεν κάνει κακό η δημοκρατία. Σε προγραμματικές συμφωνίες. Κυβερνήσεις συνεργασίας υπήρξαν. Όχι, ένα λεπτό να το καταρχάς. Κυρία Νατοπούλου, στην Ευρώπη παρατηρείται ένα περίεργο φαινόμενο που εντάξει, κάποιοι το ερμηνεύουν, οι αρθρογράφοι, κάποιοι αναλυτές κτλ. Το φαινόμενο της επανάκαμψης της ακροδεξίας στην Ιταλία έχει 25%. Η αδερφή Ιταλή, πώς λέγεται αυτό. Αδέλφια της Ιταλίας. Αδέρφια της Ιταλίας, ξαδέρφια, ξέρω τι. Μέχρι και την καταδίκη της Χρυσής Αυγής είχαμε και εδώ πολύ ένα λεπτό, ένα λεπτό. Δεν έφτασε εκεί. Συνεργαστήκατε με τη Χρυσή Αυγή. Ένα λεπτό, κυρία Βούλτεψη. Μετά έχουμε στη Σουηδία τα ίδια. Σε άλλες χώρες επίσης, δηλαδή βλέπουμε μια άνοδο αυτού του ακροδεξιού ρεύματος που εμένα προσωπικά σαν άνθρωπο. Και στη Γαλλία και παντού, έτσι. Λεπέν, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Κατά συνέπεια. Εκεί νομίζω είναι το ζήτημα για τη δημοκρατία και σε αυτό ζήτησα να μου απαντήσετε. Ποιοι είναι αυτοί οι κομματικοί σχηματισμοί που εσάς, προσωπικά και εσάς, θα σας ικανοποιούσαν προκειμένου να συνεργαστείτε, διότι εδώ ο κύριος Φίλης, χτες που τον είχαμε, μας είπε ότι η συνεργασία με τον Καμένο ήταν παραφύση συνεργασία. Ναι. Δεν ήταν σωστή. Δεν είχα την δυνατότητα να παρακολουθήσω τη χθεσινή σας εκπομπή. Απαντάω επομένως στο αρχικό ερώτημά σας. Είναι προφανές πως οι συμφωνίες γίνονται πάνω στη βάση προγράμματος, πάνω στη βάση πολιτικών. Σωστά. Πολιτικών για την εργασία, πολιτικών για την υγεία, γίνονται, για την παιδεία. Ναι. Άρα λοιπόν με όσες δυνάμεις αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις. Προφανώς του κέντρου και της αριστεράς και από εκεί και πέρα και αυτές είναι υπόλογες. Υπεύθυνες απέναντι στον ελληνικό λαό να εξηγήσουν τις επιλογές συνεργασίας και συνεργασίας. Γιατί, ας πούμε, ναι, το κοινάλι, ναι, το οποίο θα είναι μια προφανώς εκλεγμένη δύναμη, δεν θα συνεργαστεί σε μια κυβέρνηση που θέλει να αυξήσει τον κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ. Θα πρέπει να το εξηγήσει. Γιατί θα αφήσει έναν Κυριάκο Μητσοτάκη να λυμαίνεται το δημόσιο χρήμα. Δεν είναι αυτό, όμως. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτό, γιατί αυτό πρέπει να το κοστολογήσουν και αυτοί, πρέπει να το δουν κτλ. Το θέμα είναι το εξής. Αν αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης. Βγαίνουν οι αριθμοί, είστε πρώτο κόμμα και πάτε να κάνετε κυβέρνηση. Γιατί χωρίς το πρώτο κόμμα κυβέρνηση με μια λογική δεν γίνεται, έτσι. Και σας πει εντάξει, αλλά θα βάλουμε πρωθυπουργό ένα τρίτο πρόσωπο. Ούτε εγώ θα είμαι, θα σου πει, ούτε ο Τσίπρας. Έχει απαντήσει βέβαια ο Τσίπρας. Αλλά αν το κάνει αυτό, ποια συνεργασία θα υπάρχει, τι να τα κάνω τα προγραμματικά, όταν ο άλλος. Δεν έχουν κάνει καν τη συζήτηση αυτή. Σε προγραμματική βάση. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω, Τάκη μου, είναι ότι όλοι μιλάνε για κυβερνήσεις συνεργασίας, αλλά παίζουν το παιχνίδι του Μουτζούρι για να ρίξουν το Μουτζούρι της ακυβερνησίας σε κάποιον άλλο. Θα μας πει, αυτό είναι το θέμα. Νομίζω πως όποιος δεν σεβαστεί την λαϊκή εντολή θα είναι υπεύθυνος να εξηγήσει τους πολίτες. Εφόσον λοιπόν είναι πρώτη δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Αλέξης Τσίπρας θα κληθεί να σχηματίσει μια κυβέρνηση Προοδευτικής Συμμαχίας. Δεν το είπε ο κύριος Μητσοτάκης πρώτος. Ακριβώς γιατί έχει τσακίσει το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Δεν θα είναι. Δεν θα είναι. Για όποιον από εμάς βρίσκεται στον δρόμο. Οι δημοσκοπήσεις, κυρία Νατοπούλου, δείχνουν. Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν να πέφτει ποσοτικά. Ποιες δημοσκοπήσεις? Αυτές παίρνουν 2, κάτι εκατομμύρια οι δημοσκοπικές εταιρείες από απευθείας αναθέσεις από τοπική αυτοδιοίκηση και από τα υπουργεία. Βρείτε μου μία δημοσκόπηση. Μία δημοσκόπηση που να φέρνει τον ΣΥΡΙΖΑ μπροστά. Μία. Μία. Να σας απαντήσω λίγο διαφορετικά, αφού δεν πιάσατε την πρώτη μου απάντηση ή την ξεπεράσατε σκόπιμα. Όχι, εντάξει, να πούμε μια εταιρεία ότι είναι έτσι. Ναι. Είμαι ψυχολόγος, σε αντίθεση με αυτά που ισχυρίζονται συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι και μάλιστα από δημόσιες. Να μην ασχολείστε με αυτό. Εντάξει, αυτό για μένα ισχύρισαν και την πατήσανε. Και επειδή είμαστε εδώ, το καταδικάζουμε όλοι. Εγώ θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο καθόλου προσωπικό, αυστηρά και βαθιά πολιτικό. Είναι αδιανόητο από την δημόσια συχνότητα, από τα δημόσια μέσα, να ακούγονται τέτοια παραλυρήματα, σεξιστικά και λασπολογίες. Και απορώ και με τη διοίκηση της ΕΡΤ και πραγματικά αναρωτιέμαι και τι κάνει η ΕΣΥΑ. Είμαστε αρρωγοί σε αυτό με εσάς. Όχι, ναι. Δεν το συζητάμε. Ξεκάθαρα. Το συζητάμε αυτό. Είναι καταδικαστικό. Και η Αβούλτεψη, φαντάζομαι. Και δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι όλες οι γυναίκες. Επειδή λέτε για τις δημοσκοπήσεις συνέχεια. Συγγνώμη, δεν είναι θέμα μόνο γυναικών. Μα δεν είναι γυναικείο αυτό. Είναι θέμα κοινωνίας. Έτσι, ναι. Είναι ηθική διοντολογία στα πάντα. Ναι, δηλαδή, και δεν είναι σεξισμός που δεν έχουμε βιώσει κιόλας. Μπορούσε και όλες, να ήταν ένας άντρας αυτό. Όχι. Τώρα δεν το έχω παρακολουθήσει όλο, αλλά δεν είναι θέμα γυναίκας ή άντρας. Αν πεις για κάποιον κάτι, είναι το ίδιο. Σε αυτή την περίπτωση. Σε άλλες περιπτώσεις βεβαίως υπάρχει και σεξισμός. Δεν υπάρχει
και δυσμενείς μετά. Όχι, δεν το ξέρει, δεν το ξέρει. Για το συγκεκριμένο σπίτι δεν ανέλαγε το ίδιο η Ρένα. Άρα, αν δεν ξέρετε, καλύτερα μην τοποθετηθείτε γιατί θα εκτεθείτε να σας προστατεύσω. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται την προστασία σας. Όχι, είμαι αρκετά μεγάλη. Άρα, υιοθετείτε, είστε άνετα με αυτό που κάνει η δημόσια τηλεόραση στο χώρο. Όχι, όχι. Λέω ότι το συγκεκριμένο, μην το πάμε μόνο στο γυναικείο, μπορούσε να το πει για έναν άντρα. Ναι, να πει ότι αυτός που ήταν ξόγος καταρχάς. Δεν ξέρω τι πρόσβαλε, να πει. Δεν είπε μόνο αυτά, γι' αυτό είπε πολλά. Δεν τα έχω αυτό. Αλλά έτσι κι αλλιώς, θα καταλάβετε και να κάνουμε την κοινωνική. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Με τις προσωπικές επιθέσεις, τον οποίο έχω πέσει πολύ συχνά θύμα. Κυρία Βούλτεψη, την έχει προσβάλει. Και τελεία και παύλα. Εντάξει, δεν πάμε έχω παρακάτω. Νομίζω ότι προσβάλλει βαθύτατα κάθε δημοκρατικό πολίτη αυτής της χώρας, κάθε νέο άνθρωπο ή μεγαλύτερο που είναι στην πολιτική. Δεν το έχω ακούσει όλο. Και θεωρώ όμως τις προσωπικές επιθέσεις απαράδεκτες. Λοιπόν, κυρία Νοτοπούλου, επί της ουσίας. Σημαντικό. Επί της ουσίας της ερώτησης που σας έκανα ο κ. Παναγιώτοπουλος. Αν υπάρχει μία δημοσκόπηση. Μία δημοσκόπηση. Εντάξει, να πούμε, μία είναι πληρωμένη, η άλλη είναι αυτό. Αλλά και μία γνωρίζω πάρα πολύ καλά πως αν αξίζει κάτι να κρατήσουμε από αυτά τα εργαλεία των δημοσκοπήσεων είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι οι τάσεις που δίνει τώρα. Όταν και παίζει και πάρα πολύ συγκεκριμένο ρόλο το πώς θέτεις την ερώτηση. Η πρόθεση είναι συγκεκριμένη. Ποιες είναι οι δημοσκοπήσεις τις οποίες επικαλείστε? Είναι δημοσκοπήσεις, μισό λεπτό, πληρωμένες στην πλειοψηφία τους από τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών, χρηματοδοτούμενες. Πάμε στη μειοψηφία. Εγώ να υιοθετήσω την άποψή σας. Άρα λοιπόν, για κάθε να συνεχίσουμε φορά την κουβέντα. Που έρχεται σε δύσκολη θέση ο κ. Μητσοτάκης, εξαφανίζεται και μια καλοπληρωμένη από τους δημοσκόπους. Και εσείς είχατε τον δημοσκόπο του ΣΥΡΙΖΑ, όποιος σας πήγε άπατος. Όποιος κάνει ρεπορτάζ θα έχει αντιληφθεί πως η αγανάκτηση και η οργή του κόσμου. Δεν υπάρχει καμία αγανάκτηση. Επιτρέψτε μου, δεν υπάρχει αγανάκτηση. Όχι, καμία αγανάκτηση. Δείχνετε πόσο μακριάζεται από την περιφέρεια. Υπάρχει δυσκολία. Στα ποιοτικά δεν υπάρχει αγανάκτηση. Από τη μάνα που δεν μπορεί να πληρώσει το φροντιστήριο του παιδιού, από το φοιτητή που δεν πήγε στο πανεπιστήμιο. Από κάποιον που έχει 600 ευρώ και έχει φτάσει να δίνει 2 κατώτατους μισθούς για να πληρώσει τους λογαριασμούς ενέργειας. Αυτό που επικαλείται η κυρία Νοτοπούλου έχει απόλυτο δίκιο. Στα ποιοτικά. Και εδώ έχετε και σοβαρές ευθύνες προς το πρόγραμμα που παρουσιάσατε. Γιατί δεν μειώνεται ειδικοφόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Δεν μειώσατε το ΦΠΑ στα είδη πρώτη δυνάμεις. Έχετε βάλει πλάτη στα καρτέλια. Έχετε πάρει 6 δις από τους Έλληνες φορολογούμενους παραπάνω. Κυρία Νοτοπούλου, στο ποσοτικό. Γιατί τα έχουν πληρώσει. Γιατί εσείς τους ξεζουμίζατε. Να πω ότι η πλειοψηφία είναι αυτό που λέτε. Ακόμα και η μειοψηφία όμως ή κάποιες εταιρείες που θεωρείτε και δημοσιεύονται και σε εφημερίδες. 2,10 εκατομμύρια πήραμε στο χρόνο. Μισό λεπτάκι. Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις οι οποίες. Όχι. Ναι, ναι, άλλο αυτό. Εγώ λέω ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται σε φύλλα προσκύμενα φύλλα σας, μέσα ενημέρωσης. Φύλλα στην αντιπολίτευση. Στην αντιπολίτευση. Που δείχνουν πάλι ότι είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Ξαναλέω ότι τα διλήμματα θα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα στις εκλογές και οι πολίτες θα κληθούν να διαλέξουν ανάμεσα σε ένα σχέδιο που κάνει τη ζωή τους καλύτερη και σε ένα σχέδιο που κάνει τη ζωή τους χειρότερη. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να σχολιάζει πληρωμένες δημοσκοπήσεις. Ο ρόλος της αντιπολίτευσης είναι να παρέχει ένα σχέδιο εθνικής. Είναι όλες πληρωμένες. Προφανώς δεν είναι όλες πληρωμένες. Αυτές μου ζητάτε να σχολιάσω. Όχι, όχι, σας ζητάω και τις άλλες. Που δεν είναι πληρωμένες. Όλες σας λέω. Πάμε. Δεν υπάρχει. Ναι. Σας μεταφέρω λοιπόν και την προσωπική μου εμπειρία και αναρωτιέμαι γιατί δεν έχει καμία αξία για εσάς. Η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι υπάρχει μια συγκλονιστική μεγάλη. Δεν μεταφράζεται, δεν ρευστοποιείται σε κέρδος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό λέω. Μετά ότι υπάρχει λοιπόν από την παρουσίαση του σχεδίου προχθές, σας κάνουμε τώρα μια δημοσκόπηση και ας δούμε εάν συμφωνεί ο ελληνικός λαός με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι 13 επιχειρήσεις. Να αυτό πάρουν δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης, εάν συμφωνεί με την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για κατάσταση και το λογαριασμό στους μικρομεσαίους, για διαγραφή μέρους του πρόσφατου. Λοιπόν, ποιο θεωρεί κατάλληλο το πρόσφατο. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο. Λοιπόν, ακούστε με μισό λεπτό. Μην τη διακόψουμε. Επειδή η κυρία Νοτοπούλου λέει 13 επιχειρήσεις. 13 επιχειρήσεις πήραν ένα πυροελάχιστο κομμάτι, γιατί οι 13 επιχειρήσεις αυτές έχουν εργαζόμενους και έχουν υπεργολαβίες. Οι υπόλοιπες εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν. Μα μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 70 δις, μιλάτε για τα 500 εκατομμύρια. Λέτε ψέματα μας, λοιπόν, όλη μέρα. Από αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάνε παντού, ναι. Παντού πάνε. Ναι. 4-10 μικρομεσαίες βάζουν λουκέτα. Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα. Τα επιμελητήρια. Μην μιλάτε εσείς για λουκέτα, κλείσατε τις τράπεζες με 5 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Μην μιλάτε εσείς για λουκέτα.
Μπορώ να μιλήσω όμως χωρίς να διακόπω. Ακούστε. Πείτε μας γιατί δεν μιλάμε, κύριε Βούλτεψη. Πρώτον, είπε η κυρία Νοτοπούλου ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας και πάνε όλα καλά. Πουθενά δεν πάει τίποτα καλά. Όπου υπήρχαν κυβερνήσεις συνεργασίας έγινε ο κακός χαμός. Στην Ιταλία ψηφίζουν την Κυριακή για την 68η κυβέρνησή του σε 77 χρόνια. Στην Ισπανία έχουμε κυβέρνηση μειοψηφίας που για να μπορέσει να ψηφίσει. Δεν ψήφισε επί δύο χρόνια προϋπολογισμό γιατί διαφωνούσαν οι Ποντέμος και στο τέλος για να ψηφίσουν κάναν όλα τα χαρτιάρια στους Καταλανούς αυτονομιστές, τους οποίους μετά παρακολουθούσαν, αλλά δεν λέει κανείς τίποτα γι' αυτό. Στην Πορτογαλία η αριστερά έριξε την αριστερά και πήγανε σε εκλογές και βγάλανε αυτοδύναμο τον Κώστα για να γλιτώσουν από τις κυβερνήσεις αυτές. Στην Σουηδία έριξαν το Λέβεν πάλι το άλλο, το συνεργαζόμενο κόμμα της αριστεράς. Άρα δεν υπάρχει πουθενά σταθερότητα που υπάρχει κυβερνήσεις συνεργασίες. Οπότε να βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, ένα λεπτό. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, τι νομίζετε, κυρία Νοτοπούλου, θέλει να βγει ο Τσίπρας? Ναι, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, προσπαθώ την εντύπωση να απαντήσω. Ένα λεπτό. Ερώτηση. Ναι. Ερώτηση... Και ας πω κάτι, αν σέβεται τους ψηφοφόρους της, πραγματικά ναι, ερώτηση, αυτό θα εισηγηθεί, κυρία Βούλτεψη. Πράγματι, αυτό που λέει η κυρία Νοτοπούλου και υποστήριξε και ο Νίκος Παναγιωτόπουλος σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, βλέπουμε το φως της δημοσιότητας, πέρα από το πρόθεση ψήφου, ποιος θα γίνει πρώτος και δεύτερος, που αυτό η κάλπη θα το δείξει, όμως αποτυπώνει πλήρως τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο ελληνικός λαός σήμερα. Ακρίβεια, ναι. Ενέργεια. Συμφωνώ. Έτσι, συμφωνώ. Και υποκλοπές, τις οποίες σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλείστε τις χαιρεμιές. Εντάξει, είναι πιο χαμηλά. Δεν ασχολείται ο κόσμος, έχει μεγαλύτερα προβλήματα. Κυρία, δεν σας αφορά η δημοκρατία. Μπορώ όμως να μιλήσω. Απαντήστε μου σε αυτό. Πώς θα γίνει? Απαντάω λοιπόν και λέω ότι πράγματι έχουμε τρία χρόνια που πάμε από κρίση σε κρίση. Από την κρίση του Εύρου στην κρίση του κορονοϊού, από την κρίση του κορονοϊού στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο κόσμος λοιπόν πράγματι έχει προβλήματα πολλά και πράγματι ισχύουν όλα αυτά. Βεβαίως έχει. Αλλά ο κόσμος καταλαβαίνει ότι με τόσες πολλές κρίσεις δόθηκε μεγάλη έμφαση στο να στηριχθούν με χρήματα πολλά 56 δις και ο κόσμος κυρίως δεν θεωρεί ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να το λύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί δεν το θεωρεί? Γιατί ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα πάλι να βγάζει από το καπέλο του λαγούς και να λέει θα πάρει 3 δις από εδώ και 3 δις από εκεί. Αφήστε τον κύριο Τσίπρα, μιλήστε για το κόμμα. Συγκεκριμένα, από φορολόγηση της εσχροκέρδειας των παρόχων ενέργειας. Θα σας πω κάτι. Να γίνετε συγκεκριμένοι, κύριε Βούλτεψη. Και να πείτε τι είπατε εσείς, ότι όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Και να βρουν λύση υπό υπουργός ανάπτυξης μετά από το χειρότερο χειμώνα του 1942. Σας απάντησε. Άρα θα τα ξαναπώ και όχι, δεν έχει συγκεκριμένα. Κύριε Χατζή, συγκεκριμένα ήταν και στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014. Έλεγε θα πάρω 3 δις. Μα γιατί ασχολείστε με το ΣΥΡΙΖΑ? Και δεν μας λέτε εσείς τι θα κάνετε. Όχι, όχι, δεν μας. Γιατί μου λέτε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ? Μα δεν καταλαβαίνετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω, ηλίθιος είμαι? Αφού δεν μου απαντάτε στο ερώτημα. Άρα δεν θέλετε. Σας λέω τι θα κάνετε για τη φτώχεια, λέμε. Δεν θέλετε να απαντήσω, κύριε Χατζή. Ορίστε, απαντήστε. Λοιπόν, τι θα κάνετε για τη φτώχεια? Μην μου λέτε τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Ρωτήσατε και τέθη στο τραπέζι και θέλω να απαντήσω. Παρακαλώ. Γιατί ο κόσμος, ενώ πράγματι δυσκολεύεται και πράγματι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα στα οποία δυσκολεύεται, έχει πρόβλημα να ζήσει. Τι δυσκολεύεται? Γιατί δεν προκρίνει το ΣΥΡΙΖΑ? Εμένα, και λέω ότι ο κόσμος έχει να διαλέξει, ο λαός έχει να διαλέξει. Έχει δει το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει δει ότι στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης έλεγε ότι θα πάρει 3 δις από το τουχουσού, δεν πήρε τίποτα είδε, και όλα αυτά. Όχι. Εσάς. Και ο κόσμος θυμάται και εφόσον δεν, αν δεν θυμάται, θα του το θυμίζω εγώ όσο υπάρχω, κύριε Χατζή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα που έκοψε τη συντάξη από τις χείρες και τα ουρανά και τα ουρανά. Κυρία Νοτοπούλου, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει όριο. Υπάρχει ο νόμος. Υπάρχει ο νόμος 43-87 του 16 που κόψατε το ΕΚΑΣ και την συντάξη από τις χείρες και τα ουρανά. Πού είναι τα αναδρομικά? Αυτά τώρα. Συγγνώμη, αυτή η απάντηση είναι απάντηση. Πού είναι τα παιδιά που έχετε κόψει από τα κλάδια? Είναι απάντηση για το αύριο αυτή, κυρία Βούλτεψη. Είναι η απάντηση στη λύση του προβλήματος. Ορίστε. Αύριο θα γίνουν οι εκλογές. Θα τους το θυμίζουμε αύριο. Και τι να τους θυμίσεις? Τι προτείνετε, κύριε Βούλτεψη? Όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει. Αυτό λοιπόν, προτείνετε. Εντάξει τώρα, εντάξει. Όχι εντάξει. Υπουργός Ανάπτυξης στη χώρα λέει ότι θα έχουμε το χειρότερο χειμώνα μετά το 42 και βρείτε τρόπο να ζεσταθείτε. Επιτέλους, κύριε Βούλτεψη. Όταν έχετε κόψει ΕΚΑΣ και συντάξεις από τις χείρες και τα ορφανά, δεν δικαιούστε διανομιλείτε. Πώς να το κάνετε? Γίνανε εκλογές. Τις έχασε.
Ναι, αλλά τώρα μας κάνει τον ψυχοπονιάρη. Ό,τι θέλει θα κάνει. Όχι, μπράβο. Αλλά εγώ θα τον αναδεικνύω. Εσείς τι θα κάνετε. Αλλά πλέον δεν μπορώ να το κάνω. Κάνετε ένα λάθος μέσα. Εμείς, κύριε Χατζή. Εγώ σας ρωτάω για εσάς και εσείς μου λέτε τι έκανε ο Τσίπρας. Εμείς, κύριε Χατζή. Μα γιατί δεν μου λέτε εσείς τι κάνετε. Λέει ψέματα για το τι έκανε ο Σύριζα. Εκόψατε με τον νόμο αυτό. Τι να λέω, κύριε Βούλεψη, δεν απαντάτε στο γιατί δεν αυξήσατε τον κατώτατο μισθό. Δεν, συγγνώμη, δεν σας είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τη χώρα στα μνημόνια. Το είπε ο κ. Μητσοτάκης. Ναι, ποια μνημόνια, από το δικό του μνημόνιο έβγαλε. Ναι, όμως, κύριε Βούλεψη, άμα πάμε στο παρελθόν. Όχι, από το παρελθόν. Στο μνημόνιο κόψατε συντάξεις, μισθούς. Καθαρό διάβολο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε. Βγήκε από την Επιτροπή και πανηγυρίσατε. Κόψτε κορδέλα. Όχι, όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε επειδή ναι. Που θα τα σκίσει τα μνημόνια και θα διώξει ναι. Προεκλογικά. Βγήκε χώρα από τα μνημόνια και δεν βούλτεψε. Και είπατε ότι του βγάλετε εσείς ψέματα. Κυρία Βούλτεψη, και εσείς είχατε ζάπια. Κυρία Βούλτεψη, είχατε ζάπια. Ένα, δύο, τρία και μετά πήγατε στο Βερολίνο. Και είπατε ότι ήταν λάθο, κύριε Παναγιώτοπουλε. Κόψατε. Όταν ήρθατε, γιατί συγγνώμη, δεν τα κόψατε. Δεν είναι απάντηση αυτή. Πώ δεν είναι απάντηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάμε στο παρελθόν τώρα. Συγγνώμη, υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι θα τα σκίσει τα μνημόνια. Εγώ δεν κυρία Βούλτεψη. Καταλάβατε. Λοιπόν, θα τα αλλάξει. Θα αλλάξει το δόγμα. Σε παρακαλώ, ένα λεπτό. Ένα λεπτό να τελειώσω. Όχι, κανένα λεπτό. Αλλά βλέπετε και εμένα δεν μου μιλάτε συνέχεια. Όχι, όχι. Δεν μου απαντήσατε σε κανένα ερώτημα που σα έκανα. Σα απάντησα. Όχι, δεν μου απαντάτε. Σα είπα λοιπόν, κύριε Χατζή. Τι θα κάνετε και μου λέτε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι τρία χρόνια τώρα το τι θα κάνουμε το είπε ο πρόεδρο. Δεν έταξε αυτό που έταξε ο άμα τον είχα θα του έλεγα. Κύριε Χατζή, τρία χρόνια τώρα από κρίση σε κρίση, ποτέ ναι. Καμία χώρα δεν βρέθηκε όλες σε αυτήν την κατάσταση. Σε παρακαλώ, κρίση. Εμείς είχαμε καταγράμματα τα πρωτιά και να βούλτεψε περισσότερο. Εμείς είχαμε ένα εκατομμύριο πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη. Παρακαλώ τώρα γιατί λέω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν ακούγεται τίποτα. Το καταλαβαίνετε ελληνικά. Δεν ακούγεται, ρε παιδί. Όχι, δεν ακούγεται στον κόσμο. Κυρία Βούλτεψη, με αποκάλεσε ψεύτρο ότι, ότι είχαμε τους μεγαλύτερους αριθμούς. Λέει ψέματα. Μπορείτε να τελειώσετε. Μα αφού είναι ψεύτρα. Μπορείτε να τελειώσετε, μπορείτε. Όχι, λέει. Λέει, ένα λεπτό. Πάλι, λέει ότι έχουμε τους περισσότερους θανάτους ανά εκατομμύριο. Αυτό ήταν τον Απρίλιο. Έχουν βγει τα καινούργια στοιχεία που αυτό είναι δύο χρόνια, κυρία Βούλτεψη. Ήταν τον Ιούνιο. Πέθαναν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σε αυτή τη χώρα. Το καταλάβατε. Αυτά πείτε στις οικογένειες που χάσαν τους ανθρώπους. Και να το πείτε και στην Πορτογαλία, δεν κατάλαβα. Δεν εσείς, είναι τι θα και κάνατε. Αντικείμενο μικροπολιτικής και ψεύτικης προπαγάνδας. Εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν δυστυχώς. Τι να κάνουμε. Οπα, όχι, να βρίσκεστε το δημόσιο σύστημα υγείας και αφού δεν μπορούσατε να σκοτείτε να φύγετε, κύριε Βούλτεψη. Κοιτάξτε, ανοίγετε θέματα που εγώ και δεν μπορώ. Συγγνώμη. Όχι, δεν μπορώ. Εδώ πέθαναν άνθρωποι επειδή δεν ενισχύθηκε το δημόσιο σύστημα υγείας. Ο κύριος Χατζής έχει κάνει μια ερώτηση και δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Εσείς, αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που δείχνουν οι έρευνες. Και βέβαια τα βλέπουμε. Εννοείται. Γιατί έχουμε την ακριβότερη τιμή στην κιλοβατόρα. Εννοείται, ακούστε με. Γιατί έχουμε την ακριβότερη τιμή στο ρεύμα. Κυρία Νοτοπούλου. Γιατί έχουμε το μεγαλύτερο ποσό. Δεν είστε ψεύτικοι. Όχι, όχι. Κυρία Βούλτεψη. Λοιπόν, ψυχοδρεμπορική. Νικό. Αυτή τη τιμή του ρεύματος και τα κοντά. Όχι, όλη η Ευρώπη λέει ψέμα το Μητσοτάκη, κυρία Βούλτεψη. Ευχαριστώ την κυρία Βούλτεψη. Ευχαριστώ την κυρία Βούλτεψη. Ευχαριστώ. Κυρία Νοτοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, για να θυμίσω όχι, δεν θέλω ότι τους περισσότερους δοκούσε τώρα η Πορτογαλία. Εντάξει, και έρχονται και λένε αυτά τα ψέματα. Αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος. Αυτά τα έχω άλλη συνέντευξη μετά με τον κύριο Νίκο Παπανδρέου. Έχω μία συνέντευξη τώρα αμέσως μετά με τον κύριο Νίκο Παπανδρέου για ένα βιβλίο ενδιαφέρον που έγραψε, οι έρωτες και τα λοιπά, του Πασόκ. Στο παρασκήνιο. Στο παρασκήνιο. Το πολιτικό. Το ξέρω, το διάβασα το βιβλίο. Με ανάγκασε ο ίδιος να το διαβάσω βέβαια, το διάβασα και θα το συζητήσουμε εδώ γιατί έχει κάποια ονόματα που δεν καταλαβαίνω ποιοι είναι. Θα μου τα πει όμως τώρα, θα τα μαρτυρήσει όλα απόψε. Ευχαριστώ την κυρία Νοτοπούλου ιδιαιτέρως που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη να κάνουμε αυτή τη συνάντηση απόψε εδώ στο ΟΑΝ και να της πω ότι είμαστε μαζί σας σε αυτό που συνέβη και το καταδικάζουμε πλήρως. Ευχαριστώ την κυρία Βούλτεψη και ελπίζω την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Όχι, εσύ φταίς. Εγώ φταίω. Βεβαίως. Νίκο, μένεις ό,τι σπέρνεις, σπέρνεις. Ναι. Τι έσπειρα μιλάμε και πέρα. Δεν έτσι. Τι. Όταν ακούω εγώ πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και είναι κομμάτι της προπαγάνδας της Ισραηλικής, τι θα γίνει. Ένα τελευταίο σχόλιο. Εσύ φταίς. Εσύ φταίς. Κόψαν το ΕΚΑΣ, κόψαν τις συντάξεις, το παιδί για ψυχή. Εσείς τι θα κάνετε. Πώς θα πληρώσουν το ρεύμα αύριο, κυρία Βούλτεψη. Τις κόψανε. Τις συντάξεις. Τις κόψανε. Για να τις ξαναδώσατε. Τις ανεβάζουμε. 13η συντάξη που είναι έπρεπε να την έχετε δώσει. Λοιπόν, ευχαριστώ και τις δύο. Οι συντάξεις
Εντάξει, θα αυξάνουμε. Την 13η δεν τη δώσατε, όμως την κόψατε. Και ποιος έδωσε 13η. Ο ΣΥΡΙΖΑ μία φορά πριν τις εκλογές. Μία φορά μετά ήσασταν εσείς κυβέρνηση και πρέπει να γιατί δεν τα δίνετε νωρίτερα πριν τις εκλογές. Ευχαριστώ. Θα μας κόψει η ροή. Θα μας κόψει. Όχι, με σέβεστε και σας ευχαριστώ όπως σας έχουμε και εγώ άλλωστε και το ξέρετε. Ευχαριστώ τις δύο κυρίες. Και γι' αυτό καληνύχτα. Καλό βράδυ, κυρία Βούλτευση. Καλή συνέχεια. Γιατί εμείς έχουμε και μια ηλικία που πρέπει να είμαστε πιο ήρεμοι. Πρέπει να προσέχουμε. Ναι, και σας είπα, μην φωνάξετε από την ώρα που ήρθατε. Μου είπατε, είμαι κουρασμένη, θα φωνάξω. Δεν γίνεται να ακούω τα ψέματα. Κυρία Νοτοπούλου, ευχαριστώ θερμά και πάλι για την καλοσύνη που είχατε. Να έρθετε από Θεσσαλονίκη και να κυρώσετε άλλο ραντεβού για να έρθετε στην εκπομπή απόψε. Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και κοντά μας σε λίγο ο Νίκος Παπαδρέου για αυτό το περιβόητο βιβλίο. Που δίνει διάφορες συνεντεύξεις, λέει δεξιά-αριστερά κάποια λογοτεχνικά. Απόψε όμως θα μπούμε στην ουσία του βιβλίου με ονοματολογία. Για να τον περιμένουμε. Λοιπόν, μετά από αυτή την έντονη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Βούλτευση, την κυρία Νοτοπούλου, για τα θέματα που προέκυψαν και σήμερα, δηλαδή μετά τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για το μεταναστευτικό, αλλά και άλλα πολιτικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα το τι κάνει το κάθε κόμμα, για τους ανθρώπους που σήμερα έχουν πάρα πολλά προβλήματα και αυτό φαίνεται πολύ ξεκάθαρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, ότι ο κόσμος σαν πρώτο θέμα έχει την ακρίβεια, έχει την ενέργεια, όλα αυτά και βεβαίως έρχεται ένας χειμώνας που όλοι μας προετοιμάζουν για δυσκολίες. Θα δούμε όπως προς τα κυλήσει. Έχουμε μαζί μας... Θέλω να κάνω και παρέμβαση. Θα κάνετε, κύριε Παπανδρέου, βεβαίως. Ένα καλησπέρα. Και φίλο μου, το λέω αυτό και με περηφάνεια, τον Νίκο τον Παπανδρέου. Θα συζητήσουμε για το βιβλίο του, «Έρωτες στο παρασκήνιο». Αυτό είναι, να το δείξουμε. Να είστε καλά. Είναι, αυτό είναι. Διαφήμιση σας κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. και όπως... Άκουγε τις φωνές προηγουμένως όταν μπήκατε στο στούντιο, μου λέτε όπως ακωνόμαστε εμείς είναι. Στο τραπέζι, όχι στην τηλεόραση. Στο τραπέζι. Για συγκεκριμένο θέμα. Όμως. Για συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε το οποίο και... δεν το αποκαλύπτουμε όμως. Όχι. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε μια παρέμβαση. Απλώς λέω ότι σκεφτώ, γιατί αναγκάζομαι να σκέφτομαι κάθε τόσο όταν προλαβαίνουμε, γιατί η ζωή καμιά φορά δεν σε αφήνει να σκέφτεσαι. Ότι το πάω λίγο extreme. Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ εκφράζουν, ας το πούμε, το ανθρώπινο κομμάτι που έχουμε όλοι μέσα μας για τους μετανάστες και η Νέα Δημοκρατία εκφράζει. Και ένα άλλο που έχουμε μέσα μας. Όχι και να γεμίσουμε μετανάστες, τι να κάνουμε εμείς. Δηλαδή, πιστεύω μέσα μας. Και θέλω να είμαστε χριστιανοί με το μικρό χ, ενώ να αγαπάμε τον αλλήλον. Και απ' την άλλη, μέχρι ποιο σημείο θα βάλουμε στο σπίτι μας την Ελλάδα όλους αυτούς. Και άρα, με ποιους όρους. Με ποιους όρους και πώς θα ενσωματωθούν όλα αυτά που συζητάγανε. Άρα, νομίζω είναι ένας τσακωμός που εκφράζει μια εσωτερική διαμάχη που εγώ έχω τουλάχιστον. Που απ' τη μία θέλω να κρατηθεί ένα επίπεδο ζωής, να μην γίνουν γκέτο με ξένους. Και γι' αυτό υπάρχει η άνοδο της δεξιάς. Το βασικό τους επιχείρημα της δεξιάς, άκρα δεξιάς, είναι μετανάστες. Ναι. Γι' αυτό όχι, και η Σουηδία. Υπάρχει η ιδεολογική αντιπαράθεση και υπάρχει το ανθρώπινο που λέτε. Και αυτό το βλέπουμε στη Σουηδία. Δεν ξέρω, το όχι, ένα λεπτό. Στην Ιταλία, εδώ δεν είναι τόσο ιδεολογικό, πιστεύω. Στην Ιταλία, αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτό το ακροδεξιό κόμμα, αδέρφια Ιταλή, πώς το λέει, ναι. Που μπορεί να γίνει και πρωθυπουργός η κυρία η οποία ηγείται, η οποία ήταν στην λογική του Μουσολίνη αυτή, έτσι. Ήταν νεοφασίστρια. Έχει αναφερθεί πάρα πολύ. Έχει αναφερθεί, λοιπόν. Αυτοί δεν έχουν ένα πρόγραμμα που να αφορά την οικονομία, το ένα, το άλλο, τις επενδύσεις. Έχουν ένα πρόγραμμα εθνικιστικό καθαρά. Ένα συναισθηματικό μόνο. Και αυτό νομίζω ότι είναι ο μεγάλος κίνδυνος, δηλαδή. Συμφωνώ. Δεν ξέρω και στη Σουηδία ο λόγος που ανέβηκε η δεξιά και μάλιστα ο ιδρυτής, διάβαζα, του δεξιού κόμματος, ήταν πραγματικά στο στρατό του Χίτλερ. Ναι. Ο ιδρυτής του άκρο δεξιού, ναι. Ναι. Είναι οι μετανάστες. Ναι. Δηλαδή, γιατί έχουν ένα πολύ καλό κοινωνικό κράτος και σαν το Σουηδός, έχω πάει Σκανδιναβία τώρα, αισθάνονται ότι έρχονται φύγει και εκμεταλλεύονται το κοινωνικό μας κράτος που είναι πολύ προοδευτικό. Ναι. Άρα θέλω να πω, αλλά μέσα δεν πιστεύω είναι τόσο κομματικό. Αυτοί παίρνουν το κομμάτι του φόβου ναι, και η αριστερά παίρνει το κομμάτι το συναισθηματικό της αγάπης. Που γι' αυτό η τάση του προοδευτικού είναι το ανθρωπιστικό. Λέμε τώρα, μέσα στον άνθρωπο. Ναι, ναι. Μα και η Σουηδία τώρα, πολιτικά το έχει αυτό. Πάμε στο βιβλίο. Πάμε εκεί. Πάμε στο βιβλίο. Καταρχάς. Προφανώς είχατε όλες αυτές τις πληροφορίες για να γράψετε. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα. Μυθιστόρημα είναι που έχει. Ναι, είναι μυθιστόρημα. Δεν είναι μια καταγραφή όχι. Τύπου ρεπορτάζ, ας πούμε. Και όχι, όχι. Γιατί έχει ακριβής, πλοκή, έχει και πλοκή, detective, έχει και υποθέσεις. Πάντως έχει και. Και είναι η ίδρυση του γυναικείου κινήματος. Από τη μητέρα σας. Ναι, και η οποία ζει, να το πούμε. Σωστά. Και είναι καλά.
Σε μια εβδομάδα θα γίνει 99. 99. Οπότε είναι καλά και τις ευχόμαστε τα καλύτερα. Καλά, ευχαριστώ. Και κάνετε αναφορά, όμως ποιο ήταν το ερέθισμα να πούμε, ποιο πρόσωπο ήταν αυτό που σας ερέθησε να μπείτε σε αυτόν τον πειρασμό και να το γράψετε. Ποιο πρόσωπο. Η αλήθεια είναι το πρόσωπο ήταν η Μαργαρίτα. Mm. Γιατί κοιτούσα αποτύχει τα αρχεία που είχα στο γραφείο, γιατί κάποιος τα είχε δει, καθόντουσαν κούτες και έλεγα τα πάω στο υπόγειο. Είναι εδώ μέσα τι έχει αυτό, την περιέργεια. Τι είναι εδώ μέσα. Και ανοίγω και βλέπω τα γραμματάκια της, μια φύσα που μου έκανε εντύπωση κατά την κατεργήση με την Καλλιστεία, το 80 ήταν αυτό. Δηλαδή μην υπάρχουν πια το GNTM και όλα αυτά. Και μετά είδα πολλές συναντήσεις. Λέω, όλο αυτό που μικρός εγώ το είχα ψηλό. Ναι, αδιαφορούσατε. Ναι. Λέω, τώρα τι είναι αυτό, το μεγάλο κόμμα είναι το Πασόκ. Οι γυναίκες είναι μεσοαστές. Και κάνανε αυτές τις αλλαγές που σήμερα μιλάμε για αυτά. Αλλά όλη αυτή η δουλειά ήταν στα κουτιά. Και ξεκίνησα να το σκέφτομαι και λέω: αυτό για να το δώσεις, πρέπει να είναι μυθιστόρημα. Αν το γράψεις ένα δοκίμιο, θα το διαβάσουν τρεις και ο κούπος. Άρα πατάει σε πραγματικά γεγονότα και χτίζει μια μυθοπλασία, έτσι, ένα μυθιστόρημα. Η δουλειά μου είναι τόσα 30 χρόνια γράφω. Είναι μυθοπλασία. Και το πρώτο μου βιβλίο είχε οικογένεια, μυθοπλασία. Πρώτη φορά 10 μύθους και μια αλλά ιστορία. Αλλά έδινε ένα πλαίσιο. 10 μύθους και μια ιστορία το παρουσιάσαμε μαζί σωστά με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου στην Πάτρα. Και το πρώτη φορά νονός ήταν. Και από τίποτα. Ναι, αλλά αυτό προφανώς δεν είναι αλήθεια. Αλλά έχει χιούμορ. Έχει όμως μια πραγματικότητα όμως. Δηλαδή όταν διάβαζε, όταν ήταν μικρός, πήγαινε με τον παππού του στην μπαλκόνι. Είχε ένα βίωμα μέσα. Αλλά ένα άλλο ένασμα είναι ότι συνεχώς μιλάμε για αυτόν τον καιρό και λέω κάποια στιγμή είχα και μια περιπέτεια υγείας που παίξε ρόλο. Αν φύγουν άτομα που ζούσαν τότε και εγώ μαζί και όλα αυτά, αυτό το όραμα που ήταν πολύ έντονο για πολύ κόσμο, ας το περάσω μυθιστορηματικά να υπάρχει το ρημάδι. Να υπάρχει, να είναι καταγεγραμμένο. Και σε 30 χρόνια το συνέστημα θα υπάρχει. Εδώ όμως κάνετε αναφορά και για κάποιες ιστορίες με τον πατέρα σας. Ναι, έχω και. Έτσι, που πιστεύω ότι πρέπει να καταγραφούν. Ναι, τις έχετε καταγράψει. Δηλαδή, σας φωνάζει η μητέρα σας από το Τορόντο να γυρίσετε στην Αθήνα να του βάλετε μυαλό σε εισαγωγικά, να του μιλήσετε επειδή και σας ξέρω και προσωπικά, όπως είπα, είστε φίλος μου και δεν το κρύβω, είμαι περήφανος γι' αυτό. Είστε ένας αψής άνθρωπος, ο οποίος τα λέει χήμα και τσουβαλάτα, δεν το κλείνετε. Αυτό ναι, καλός κακός. Είχατε τσακωθεί με τον Ανδρέα 500 φορές. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε με καλέσανε να λύσω το θέμα της. Το έχω πει στο βιβλίο, οπότε όποιος ενδιαφέρεται, γι' αυτό λέγεται και έτσι, όχι μόνο αυτό. Την εξωζυγική σχέση που. Τότε. Ναι, και είπα να το βάλω, να μην το βάλω. Αλλά έχω δει ότι κανένας δεν μου έχει πει ότι, όπως είπε η γυναίκα μου τότε, η Αλεξία, μην αποδομήσεις τον Ανδρέα. Αλλά άμα γράψεις μυθιστορηματικά και ανθρώπινα και δεις όλη τη διάσταση που κάποιος μπορεί να έχει μια σχέση που δεν συμφωνεί η οικογένεια, το δίνεις πιο πλούσια. Και όταν ένας μικρός, καλός, κακός, 17 ετών, του λένε βάλτε με τον πατέρα, αλλά και ποιος πατέρας τώρα. Ποια χρονιά ήταν αυτό. Μέση του 70, ναι. Λέμε ακριβώς. Ναι, το έχει το βιβλίο κάπου. Έχω αλλάξει λίγο τις χρονιές. Έχω αλλάξει, ναι, μετά. Έχω αλλάξει τις χρονιές για να δουλέψει και δεν δουλεύει ακριβώς όλα. Δεν είναι με τη Λιάννη αυτή η ιστορία. Καμιά σχέση. Καμιά είναι 77. Ναι. Και πρέπει να τα βάλει ο μικρότερος με κάτι που όλοι το συζητάγανε. Γιατί επέλεξαν εσάς. Γιατί αυτό είναι καλή ερώτηση. Ναι, τότε ήταν 17. Θέλω να πιστέψω ότι η μητέρα μου το διάλεξε, γιατί πίστευε ότι είμαι ο ήρωας που θα έρθει και ήξερε το χαρακτήρα μου να μπω μέσα να τα σπάσω όλα. Σαν πως θα μπορούσα να αλλάξω τη γνώμη καπιανού. Αλλά όταν φτάνει η στιγμή, δεν είμαι ακριβώς ο ήρωας και θα δούμε την εξέλιξη επί της οθόνης. Επειδή έχει να κάνει με δύο άτομα που είναι έξυπνα, με έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ πώς να αντιμετωπίσει τη σύγκρουση, δηλαδή ο Ανδρέας. Και ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τον γιο του που είναι μικρότερος και πώς να τον πάει εκεί που χρειάζεται για να μειωθούν οι εντάσεις. Οπότε υπάρχει. Αλλά αυτό πιστεύω. Θέλω να μου περιγράψετε αυτή τη σκηνή με τον πατέρα σας. Ακούστε, είναι η μια αληθινή και άλλη που είναι στο βιβλίο. Την αληθινή θέλω. Όχι, την αληθινή είναι για. Χωρίς ονόματα, θα μου πείτε ονόματα, πήγατε και τον βρήκατε. Τι ονόματα, εγώ και ο Ανδρέας, τι ονόματα. Υπάρχουν ναι, ονόματα για ποια επρόκειτο. Α, αυτό λέτε. Η Χρύσα εδώ λέει, αλλά δεν είναι η Χρύσα, δεν έχει σημασία. Λοιπόν. Όχι, απλώς η ένταση του βιβλίου είναι χτίζει ο νέος, εγώ χτίζει, για να φτάσει στο σημείο να πάει στο γραφείο για αυτό το θέμα. Ναι. Εν τω μεταξύ, ο άλλος έξυπνος τον έχει πάει στην. Στην εξοχή, σε ομιλία, στη Θήβα, τον έχει πάει μαζί του και δεν βρίσκεται. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Και συνεχώς είναι μαζί του. Τον αποδυναμώνει. Ναι, ναι, και βλέπει πως αντιδρά ο κόσμος και αυτό. Και, Ανδρέα και τέτοια. Και ναι. Του λένε γύρω, κάποιοι του λένε, εμένας με διαγράψαν για αυτό το θέμα που βάλαμε, διαφωνήσαμε. Και εσύ θα πας, άστο το, ο καλύτερος φίλος, άσε τι μπλέκεις.
Άσε, αλλά έχει άλλο να στηρίξει το δίκαιο το εικονιακό, α το πούμε. Την, ναι, και σαν την μητέρα σας. Ναι, και επίσης αισθάνεται ότι δεν του κάνει καλό για τη δημόσια εικόνα. Και αυτό είναι μεγάλο γι' αυτό, γιατί όταν έχεις έναν πατέρα, όλα τα παιδιά συνήθως, και φυλακή είναι κάποιος πατέρας, τον ηρωποιείς. Οπότε δεν θες ο ήρωάς του να αποδομηθεί. Δεν θες να δεχθείς ότι μπορεί να κάνει κάτι. Έξω με την τακτική ακολουθήσατε. Με αυτή την τακτική πήγατε. Όχι, πήγαμε την τακτική να πλακωθώ. Δε, και δε. Έγινε το πλάκωμα. Είναι. Έκανα πλάστημα. Όχι. Όχι. Τώρα είναι. Σελίδα 130. Αυτό είναι spoiler. Μην είσαι spoiler στο βιβλίο τώρα. Όπα, πέσανε τα μικρόφωνα. Σελίδα 137. Επομένως το βιβλίο. Όχι, δεν είναι 100. Τόπα τυχαία. Ωραία, πέστε μας, δώστε μας μια εικόνα. Τι έγινε που πήγατε στον Ανδρέα. Τώρα τι κάνουμε εδώ τόση ώρα. Πιάνει κουβέντα. Πιάνει κουβέντα για διάφορα. Όταν ανεβάζει τους τόνους και βασικά ρωτάει αν αγαπάει ακόμη τη μητέρα του και του λέει, του απαντάει εκεί, δεν του απαντάει ακριβώς αυτό, δεν θέλει να τον θίξει, αλλά λέει, σε έχω δει και σένα ερωτευμένο και δεν σε έχω δει να φέρεσαι λογικά, το απαντάει. Οπότε μην περιμένεις. Απαντάει ο Ανδρέας το παιδί, σε εσάς. Εσύ ξέρεις πώς είσαι και εσύ, πώς ήσουν και εσύ. Οπότε κάποια στιγμή λέει, δεν το είχε δει ποτέ στο δικό του κόσμο να μπορεί να είναι κάποιος έτσι. Και λέει, είδες που το ρίχνεις σε μένα, anyway, κάπου. Ουσιαστικά τον ντουμπάρει με έξυπνες προτάσεις και. Ήταν και πεπειραμένος. Και σάνεται ιτημένος και με την ουρά κάτω από τα σχέδια όταν πάει να δει τη μητέρα του. Ο νεαρός. Ναι, και μόλις το δει η μητέρα του λέει: κατάλαβα. Μόλις τον δει όταν βγαίνει από το γραφείο. Κατάλαβα. Από το ύφος του. Ναι. Πάει. Πάει το παιχνίδι. Αλλά κακώς περίμενε και από έναν να λύσει το πρόβλημα. Συγγνώμη. Και μπάει αυτό η μητέρα μου αυτή τη στιγμή δεν μας βλέπει τηλεόραση, το ξέρω. Είναι αργά για αυτήν, αλλά τα έχουμε συζητήσει αυτά. Αλλά αυτά είναι. Το αληθινό κομμάτι το οποίο. Εντάξει, το ναι. Είπα έτσι λίγο. Ναι, πάντως, το βιβλίο είναι λίγο αλλιώς. Εσείς όμως πηγαίνατε και του. Μιλάγατε του πατέρα σας για ήταν διάφορα και εσείς. Όλοι. Και συγκρούσεστε μαζί του. Και αυτό και όλη η οικογένεια ήταν σε μια φάση συζήτησης. Ναι, αλλά οι άλλοι δεν τσακωνόντουσαν με τον πατέρα. Το αδέρφο σου ήταν. Εντάξει, αυτό Γιώργος. Είναι τα οικογενειακά. Υποθέτω ότι τσακωνόντουσαν, αλλά δεν ήμουν εγώ εκεί. Εγώ ήμουν και στο εξωτερικό πάρα πολλά χρόνια. Ναι, αλλά δεν τσακωνόντουσαν. Όταν γράψαν το βιβλίο του. Μπορεί να γράψει και εκείνη. Ναι, ένα βράδυ θα. Εγώ νομίζω έχω τσακωθεί με όλους γύρω μου πάντα. Οπότε ίσως δεν μετράει αυτό. Είναι το ελληνικό στοιχείο. Διαβάζοντας το βιβλίο, θα πούμε στη διαδικασία. Ένα κομμάτι είναι Ανδρέας Νίκος Μαργαρίτα. Το άλλο είναι η άνοδος των γυναικών, τα θέματα που θίγουν. Οι γυναίκες που αλλάζουν. Τις Αίγιες τότε που είχε κάνει. Οι Αίγιες, ναι, που αλλάζουν οι ζωές τους μέσα από τα πιστεύω τους. Δηλαδή δεν μου αρκεί. Αλλιώς γράφεις ένα κείμενο για τις Αίγιες και λες αυτά έκανε και αυτά. Αυτά δεν έκανε. Κάνουν οι Αίγιες και. Ναι, εδώ είναι όμως πώς η ίδια η ζωή τους και αυτά που κάνουν αλλάζουν και τον τρόπο που σκέφτονται ήδη. Μέσα και από τη συμπεριφορά τους, τις σχέσεις τους. Την πίστη τους στην αλλαγή. Οπότε και οι γυναίκες μεταξύ τους αρχίζουν και μαθαίνουν να συνεργάζονται με έναν τρόπο που σε αυτή τη φάση της ιστορίας Ελλάδος δεν είχαν συνεργαστεί έτσι. Επομένως, διαβάζοντας το βιβλίο, μπαίνουμε και στη διαδικασία να ταυτοποιήσουμε και κάποια πρόσωπα στο παρασκήνιο της πολιτικής. Δηλαδή μπορεί να ταυτοποιήσει μερικοί που θέλουν το ζουμί, ας πούμε, λένε ποιος είναι αυτός ή ποια είναι αυτή. Για μένα δεν είναι τόσο ουσία ποιος είναι. Είναι, όπως είπα όταν τελείωσε το βιβλίο, η γυναίκα μου έφυγε με αίσθημα αισιοδοξίας. Θέλω να περάσω, όχι να περάσω, να υπάρχει ένα μυθιστόρημα και είναι άλλα δύο που πρέπει να γράψω ακόμη, ίσως πιο δύσκολα. Θα είσαι στη συνέχεια. Ναι, γιατί αυτό τελειώνει το 1977. Είναι τριλογία. Πρέπει να πάμε στο πώς είναι που θες να γράψει μια εποχή που γράφουν οι συγγραφείς που περάσαν ήδη. Θέλω να αφήσω το δικό μου στίγμα για μια εποχή που μένα ήταν πολύ έντονη. Mm-hmm. Και τα καλά της πολιτικής και τα αρνητικά. Φυσικά τα αρνητικά είναι πιο δύσκολα να τα μεταδώσεις. Αλλά εντάξει. Φανταστείτε σε 30 χρόνια. Εμείς είτε υπάρχουμε αν έχουν βρει την Αθανασία, είτε δεν υπάρχουμε στα 40. Δεν θα υπάρχει ένα βιβλίο που όχι περιγράφει τα γεγονότα, τα συναισθήματα που πήγαν με τα γεγονότα. Θα τα έχουμε ξεχάσει. Οι νεότεροι που το διαβάζουν αυτό είναι λίγο σοκ. Πόσο κάτω από 30 δεν έχουν ιδέα ποια είναι τα άτομα. Και τα αληθινά και τα μη αληθινά. Πόσο επηρεάζουν τα συναισθήματα την πολιτική. Όχι, τα συναισθήματα που βγάζει η πολιτική. Δηλαδή, είναι περισσότερο η πολιτική βγάζει τα συναισθήματα. Ναι, βγάζει το όραμα, την αγάπη, την ελπίδα. Δηλαδή εδώ πας να πεις ένα καφέ σε μια έντονη εποχή και έχει νόημα και ο καφές. Ενώ τώρα είναι άλλη εποχή που δεν έχει και νόημα ο καφές τόσο. Δηλαδή κάθε πράξη έχει το βάρος κάποιου μεγαλύτερου ότι χτίζουμε ένα μέλλον. Αυτή η ένταση. Και αυτό είναι ένταση που δεν την πεινάνε όλοι. Δεν την πεινάνε. Στους πολιτικούς εκείνης της εποχής δεν υπάρχει σήμερα, δεν το διακρίνεται σήμερα σε πολιτικούς. Μπορεί επειδή είμαι πιο μεγάλος. Ίσως πιο νέοι το έχουν αυτό. Mm-hmm. Εγώ αυτή τη φάση. Είναι διαφορετικά πέρασα. Κωδικοποιημένο. Σωστά. Στην εποχή. Εγώ δεν θέλω να το αρνηθώ για τους άλλους. Η επόμενη φάση θα είναι. Γιατί τριλογία ξέρω ότι θα κάνετε. Η επόμενη φάση είναι η δεκαετία του 80. Και μετά έχουμε μέχρι σήμερα η τελευταία φάση. Ναι.
το οποίο θα κοιτάξει πώς επηρεάστηκε σήμερα, πώς σήμερα νέα κορίτσια και αγόρια που είναι 25-30, ζουν όμως την. Τα κεκτημένα που έφερε, όχι τα κεκτημένα σε νόμους, την ψυχολογία που έφερε η εποχή εκείνη. Η εποχή εκείνη. Ναι, αλλιώς τότε μια σπουδαία. Υπήρξε μια μεγάλη απελευθέρωση. Έτσι. Μια από τις ηρωίδες είναι η μαγείρισα του σπιτιού στο Καστρί, που είναι από ένα χωριό στην Κορινθία, λέμε τώρα στο βιβλίο, η οποία με αυτά κάθε βράδυ σερβίρει τις γυναίκες και τις λένε κάτσε και δίπλα μας και πέστα. Αλλάζει η ζωή της από αυτά που ακούει. Από εκεί που δεν είναι μορφωμένη και έχει έναν άντρα πολύ σκληρό. Κάνει μια επανάσταση από αυτά που ακούει. Λοιπόν, αυτή η επανάσταση το περνάει και στην κορή της και στην εγγονή. Μάλιστα. Και σήμερα είναι η εγγονή, ας πούμε, τη τάδε που άλλαξε τότε. Άρα, πώς περνάει αυτό η σημερινή κοινωνία. Ο τρόπος που μιλάνε τα παιδιά σήμερα, πιστεύω, έχει σχέση με την απελευθέρωση που έφερε η κοινωνία. Δεν λέω μόνο το Πασόκ, η κοινωνία. Τότε. Άρα, θέλω να δω καλά, τον απόϊχο. Τον απόϊχο. Έδωσε... Σήμερα ζούμε τον απόϊχο. Όχι. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε στον πατέρα σας, αλλά και στο κόμμα του. Και όλα αυτά τα άτομα που το γεγονός ότι έφερε κάποιες επαναστατικές ιδέες που αλλάξαν πραγματικά τον κόσμο. Και που δουλεύανε, Ελλάδα, δουλεύανε με τις ώρες. Δηλαδή, να φύγουμε, άμα φύγουμε από την κομματική αντιπαράθεση. Ναι, αυτό πρέπει να βγει. Ναι. Η κοινωνική μεταξέλιξη της χώρας. Άλλοι πιστεύουν ότι θα γινόταν έτσι κι αλλιώς. Μπορεί, αλλά εγώ όχι, πιστεύω. Δεν ξέρω, πήγε πιο γρήγορα. Δεν ξέρω πόσο αργά θα γινόταν. Ο χρόνος, το timing. Πάντως, έχω να παρατηρήσω το εξής. Ότι και στο πρώτο βιβλίο που γράψατε, το οποίο παρουσιάζαμε όπως είπαμε στην Πάτρα. Και σε αυτό και σε άλλες περιπτώσεις, κάπου δεν ξέρω αν προσπαθείτε να το κάνετε ή σας έρχεται αυθόρμητα, υπάρχει το στοιχείο αποδόμησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν το παραδέχεστε, αλλά υπάρχει. Ίσως αυτό το κρίνει ο αναγνώστης. Ναι, εγώ πώς το βλέπω, ας πούμε. Αν γράφεις αγγλικά. Δηλαδή στο πρώτο βιβλίο, εκείνο που σας είχα πει και τότε και σας το έχω ξαναπεί και άλλες φορές, που λέτε, ας πούμε, ότι όταν πήγε στη φυλακή ο Ανδρέας και τον συνάντησε ο Γιώργος, του είπε ουσιαστικά με αυτά που κάνεις θα είμαι στη Χούντα. Αυτό, εντάξει, δεν ήταν έτσι. Τη Χούντα τη σχεδίασαν άλλοι από ναι, πέρα αλλά, το Ατλαντικού. Αλλά είναι ένας διάλογος που... Έγινε. Ναι. Αυτό ήταν σε άλλο βιβλίο, δεν είναι στο μυθιστόρημα, αλλά... Ναι. Αλλά όχι, δεν είναι στο μυθιστόρημα, λέω στο... Ναι, αλλά αν κάνεις αγιογραφία όποιου ανθρώπου, δεν θα χάσει τον αναγνώστη. Πρέπει να το κάνεις άνθρωπο. Και ο άνθρωπος έχει και τα καλά και τα στραβά. Αυτό σημαίνει για τον ίδιο εγώ. Δηλαδή πρέπει να δω μέσα. Όταν γράφει τον Νίκο, πρέπει να με δω απ' έξω. Ποιο είναι το δικό σου υστέρημα, ή ποια είναι. Ποια είναι τα δικά σου προβλήματα ψυχολογικά ή ανθρώπινα. Δεν μπορεί να κάνεις να βγαίνω μέσα να είμαι ο Σούπερμαν. Φανταστείτε, δεν θα είναι πιστευτό. Όμως, αν δώσεις σύνθετο, ναι. Σύνθετους ανθρώπους. Εντάξει, ο μύθος, θα είναι αγαπημένοι. Ο μύθος του Ανδρέα για έναν άνθρωπο που ήταν έξω. Κανένας δεν μου έχει πει μέχρι τώρα ότι αποδομήθηκε ναι. Αυτοί που το διαβάσανε. Πιο πολύ εγώ ενδιαφέρονται. Δεν έχω καμιά αποδόμηση. Εκτός αν πεις ότι κάποιοι που ξέρει όλος ο κόσμος ότι είχε σχέσεις. Αυτό έχει γραφτεί σε 105.000 σελίδες. Δηλαδή, δεν αποκάλυψα κάτι άγνωστο. Όχι, αποκαλύπτει τον ανθρώπινο Ανδρέα. Τι σας είπε τον άνθρωπο μέσα στην οικογένεια. Μην τον αποδομήσεις. Λέει δεν τον αποδομήσες. Θα τη δω και θα μου το πει εμένα. Αφού μιλάμε προσωπικά. Μάλιστα, δίνω εγώ το ανάποδο. Είναι επικοδομητικό γιατί δείχνω την ανθρώπινη διάσταση. Πώς έφτασε να είναι σε αυτά, γιατί. Άρα, δείχνεις κάπου, εξηγείς, προσπαθείς τα ανθρώπινα συναισθήματα που δεν είναι μαύρα και άσπρα. Είναι και αδυναμίες ανθρώπινες. Και όλοι που είναι κάπου κάποια ηλικία και μετά ξέρουν ότι είι πολύ σύνθετες. Και είναι διαφορετικό ο απλός πολίτης να βλέπει τον Ανδρέα στο μπαλκόνι. Και ο γιος του από μέσα αλλά να μεταφέρει τα αυτό. Στοιχεία των τσιγκλίων. Ένα κομμάτι του βιβλίου είναι, Ανδρέας. Δεν είναι, έχει γυναίκες, έχει πολλές. Έχει άλλα πρόσωπα της πολιτικής, οι ιστορίες που υπάρχουν. Ακούστε, είναι σε μικρούς ρόλους είναι ο Κατσιφάρας, ο Γεράσιμος, ο Θείος Γιώργος. Διαφορεί και σε μεγάλους ρόλους είναι η Μαργαρίτα και οι γυναίκες. Αυτοί παίζουν το βασικό ρόλο. Και είναι κάποια αληθινά ονόματα που δεν παίζουν μεγάλο ρόλο και άλλα ονόματα επειδή κάνουν πράγματα που ίσως δεν είναι αληθινά. Είναι άλλα ονόματα. Δεν μπορεί όλες να είναι αληθινές. Να μας πούνε τι χρόνο έχουμε για να προχωρήσουμε. Ωραία. Και το ερώτημά μου τώρα είναι το εξής. Okay, το βιβλίο αυτό είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο πάντως. Είναι πάρα πολύ ωραίο και σας ευχαριστώ για την αφιέρωση. Το έχω προλάβει και το αγόρασα όμως. Γιατί δεν ειδωθήκαμε. Ναι, γιατί πήγατε αλλού φέτος. Αυτό είναι. Τώρα έχεις δύο. Ναι, έχω δύο τώρα. Ευτυχώς το διαβάσω εγώ γιατί στο σπίτι μου το παίρνουν άλλοι και το διαβάζουν. Λοιπόν, τώρα. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση η οποία είναι έξω από αυτά. Για το Θείο Γιώργο, έχετε σκεφτεί ποτέ να γράψετε ένα βιβλίο για αυτόν τον άνθρωπο? Γιατί εσείς είσαστε εκείνος που του σταθήκατε μέχρι το τέλος της ζωής του.
Ο Νίκος Παπανδρέου ήταν ο άνθρωπος που τον φρόντισε μέχρι την τελευταία μέρα. Όλη η οικογένεια φρόντισε, αλλά εγώ έφτιαξα μια προσωπική σχέση. Ναι, ο διαχειριστής, ας πούμε, αυτής της κατάστασης. Άκουστο, είναι, αυτή τη στιγμή παίζει και ένα ωραίο έργο Φλόγκο και Άνεμος που είναι βασισμένο σε ένα βιβλίο του Δάντολου. Ναι, ναι. Για τον Γιώργο Παπανδρέου και την Κυβέλη και σε αυτό το, είναι και ο θείος Γιώργος, είναι ο γιος του Γιώργου. Οπότε παίζει. Σε μικρό ρόλο είναι σε αυτό το βιβλίο. Έχω κάπου 20 χαρακτήρες, δεν ξέρω πόσο. Εγώ κάνω μυθιστόρημα. Εγώ δεν θέλω να γράψω τη ζωή του τάδε ανθρώπου. Τη ζωή του, μυθιστορηματικά. Είναι ήδη μέσα εδώ, ναι. Με ένα κομμάτι και δεν ξέρω γιατί πρέπει να φέρω 20 χαρακτήρες στο επόμενο βιβλίο. Αν βάλω και μόλις βάλεις 21ο, είναι σαν μπελιάρδα. Αλλάζει όλη, το σκηνικό, όλο δηλαδή. Το σκηνικό. Έναν ακόμη να βάλεις με βάθος. Όχι περαστικά καλημέρα. Όχι, όχι. Δεν. Αν το βάλεις να κάνει κάτι, είναι καραμπόλες πολλές. Τα βιβλία που έχουν γραφτεί για τον Γιώργο Παπανδρέου, την Κυβέλη και αυτά, και ένα του Γερμανού. Σωστά. Για την Ακριβή Σοφία, μου Σοφία. Ακριβή μου Σοφία. Φανταστικό βιβλίο. Είναι πολύ ωραίο. Έτσι για την γιαγιά σας. Η Διβάνη έχει γράψει ένα για τους έρωτες των πολιτικών του 20ου αιώνα. Ναι. Η Λένα Διβάνη. Αυτά τα βιβλία πιστεύετε ότι πέρα από τη μυθιστορηματική τους διάταξη είναι και, έχουν και αλήθειες? Ναι, ναι. Πολλές, αυτά, από, ειδικά, από αυτά που ξέρετε. Αυτά του Δάντολου και της Διβάνη είναι πολύ κοντά στην αλήθεια. Από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, γιατί ποιος την έζησε όλο αυτόν τον αιώνα. Mm-hmm. Αλλά από αυτά που έχουμε διαβάσει, αυτοί κάνανε δουλειά από τα κείμενα όσο στα μπορούσαν. Στα υπόλοιπα που θα γράψετε, και φαντάζομαι τα έχετε στο μυαλό σας από όσο ξέρω, και τη φόρμα δηλαδή και την περίοδο, θα αναφερθείτε στους προδότες, σε εκείνους που πρόδωσαν την αγάπη που τους είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου, την εμπιστοσύνη που τους είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Συνεργάτες, φίλους, μιλάω για πολλούς, ας πούμε. Ναι, θα, υπάρχουν, θα είναι εμβληματικά άτομα, δεν θα βάλω. Υπάρχει ήδη. Στο πρώτο ήδη βιβλίο, κάποιο πρόσωπο υπάρχει. Ήδη που θα είναι. Που φαίνεται δύο ότι... άτομα είναι που, που θα παίξει το ρόλο του Ιούδα, αν θέλετε. Ναι. Γιατί πρέπει να έχουμε και κακούς. Ναι. Με υπάρχει... το πραγματικό του όνομα. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Και γιατί τώρα και πραγματικό. Πρώτα είναι αλλιώς από την πραγματικότητα. Δεν μπορεί να ξέρω τι γίνεται σε αυτό. Αλλά φτιάχνω 2, 3, 4 θα έλεγα που είναι. Πρέπει να έχει καλό και κακό σε ένα βιβλίο για να έχει. Ναι, άρα υπάρχουν. Οι οποίοι δεν σημαίνει ξεκινάνε, αλλά μην ξεχνάτε ότι η εξουσία λιώνει και ξέρετε τι γίνεται μετά πολλά χρόνια στην εξουσία, το βλέπω κι εγώ. Αρχίζει το βλέπει λίγο παιχνίδι. Ποιο θα κερδίσει, ποιο θα χάσει. Ενώ στην αρχή είναι μόνο το όραμα. Μετά πρέπει να βλέπει τα γκάλοπ και να κάνει μόστρα, branding. Όλο αυτό το παράλογο πράγμα που ο Ανδρέας μάλλον δεν ήθελε το branding. Σήμερα πρέπει να κάνει branding. Ποια θα είναι η εικόνα. Ο Ερντογκάν άκουγα το ωραίο ρεπορτάζ στο Sky. Του πήρε μια καινούρια εταιρεία και έκανε βόλτα στη Νέα Υόρκη. Χαμόγελα με τα παιδάκια. Δηλαδή, αν ξέραν τι κάνει σπίτι του, που λέμε στη χώρα του, που έδινε το χέρι στα παιδάκια με τα παιδάκια του μετανάστε και όλα αυτά, θα φρίσαν. Αλλά ήταν φτιαγμένο τι καλό άνθρωπο. Για πάπος. Την Αμερικάνικη κοινωνία. Ναι, για να πλασιαστεί. Δεν περνάει όταν έχει έναν αυταρχικό. Αλλά γιατί όταν είχε πάει στη Washington πριν 4 χρόνια, δίρανε του διαδηλωτέ. Είπατε κάτι για τον branding σχετικά με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ενώ έχουν γραφτεί βιβλία πολιτικά για όλου του μεγάλου ηγέτε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν ήθελε να αφήσει κάτι για την ιστοροφημία του, να ετοιμάσει κάτι ο ίδιος. Προφανώς, αφού δεν το έκανε, δεν μπορώ να ξέρω. Ναι. Εγώ σας λέω από το αποτέλεσμα. Εσείς έχετε, είμαι εγώ, ναι, όχι, έχετε προβληματιστεί ποτέ ότι αν θα έπρεπε να φτιαχτεί ένα βιβλίο ή μια σειρά από βιβλία σχετικά έχουν με την πολιτική παρακαταθήκη? Όχι, ο ίδιος. Έχω γραφεί. Έχει γράψει βιβλία. Έχει γράψει. Όχι, ναι. Έχει γράψει κανένας. Λίγοι γράφουν. Αν φτάσουν σε μια ηλικία και είναι σε σύνταξη, δεν πήρε ποτέ σύνταξη να κάτσει να γράψει βιβλίο. Ποιος? Μια αυτοβιογραφία, Ανδρέας, δηλαδή. Ουσιαστικά πολιτική αυτοβιογραφία. Ναι, το έκανε ο Τρότσκι, το έκαναν διάφοροι μεγάλοι. Όταν έχει χρόνο στο τέλος ζωής και μπορεί να μαζέψει το μυαλό σου. Ο Τρότσκι ήταν εξόριστος τώρα. Ναι, άμα έχει το χρόνο. Αλλά δεν ξέρω αν θα το έκανε και αυτό ποτέ. Αυτό δεν μπορεί να ξέρω. Υπάρχουν στο αρχείο σας και στο ίδρυμα. Έχουν γράψει και ένα πολύ καλό βιβλίο του Δρέινο που είναι μέχρι το 69, μέχρι το 67 φτάνει, που είναι εκπληκτικά καλό. Μίλησε, το έκανε παλιά με όλους τους πρώην συνεργάτες στην Αμερική. Πήγε στις βιβλιοθήκες, βρήκε τη ΣΚΙΠ. Τα αρχεία. Ναι, έχει πολλή δουλειά κάνει και ο Παπαχελάς που είναι της άλλης πλευράς, που είναι στο Sky, έχει πει ότι είναι το καλύτερο γιατί έχει γράψει, ας πούμε, για το Μητσοτάκη και έτσι έχει μια ιστορική κρίση. Για να μην το λέω εγώ. Ναι. Άρα υπάρχουν βιβλία για τον Ανδρέα, όποιος θέλει, αλλά βλέπετε, δεν διαβάζεται πολύ τα σοβαρά βιβλία σε εισαγωγικά. Μάλλον πιο πολύ θα μάθουν για το Πασόκ αυτό το βιβλίο παρά από αυτά που μιλάνε για το Πασόκ. Λέω, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Μέσα από την ιστορία. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε. Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε. Και κάναμε αυτή την ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συζήτηση. Να ξαναδείξω το βιβλίο. Αυτό είναι. Έρωτες. Και μου είπανε, θα είμαι και
Ναύπακτο το άλλο Σάββατο. Για όσους είναι εκεί. Για την παρουσίαση. Ναι, για το βιβλίο. Το Σάββατο μεθαύριο. Αυτό 24. Ναι, το βράδυ. Ναι. Στην όσοι είναι από εκεί, Πάτρα Εργοστόλη. Ετελοκανανία. Ετελοκανανία θα έρθουν να σας ακούσουν. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευτυχώς δεν θα είμαι εκεί γιατί θα είχαμε θέματα. Να τα αποφύγουμε αυτό. Να τα αποφύγουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι, Νίκο, ευχαριστώ και εσένα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς θερμά που μας παρακολουθήσατε απόψε. Καλό βράδυ.